Ενώ θα μπορούσε να πουλήσει υποσχέσει κτλ. κτλ. Επάνω λοιπόν στην προσδοκία, ότι ξέρω τον τάδε, ξέρω τον Δίνα, του έδειχνε email, του έδειχνε κινητά τηλέφωνα, έπαιρνε μπροστά του τηλέφωνα ανθρώπου του εξωτερικού, την τάδε ομάδα, τη Δίνα ομάδα κτλ. Ε, λε κάποια στιγμή δεν μπορεί, ρε παιδί μου, κάπου θα κάτσει μπύλια, ένα θα φύγει να πάει έξω. Ε, δε, δε. Ε, επάνω λοιπόν στην προσδοκία αυτή, ενδεχομένω να πέρασε και αυτό κάποιε μεταγραφέ και να τι δεχτήκανε αυτοί που τι δεχτήκαν και τι υπογράψανε, γιατί, γιατί υπήρχε προσδοκία. Να πουληθεί αυτό ο παίκτη έξω και τα λοιπά και να πάρει ο Άρης λεφτά. Ε, πράγμα που δεν έγινε όμω ποτέ. Δεν ξέρουμε τα, τα πραγματικά αίτια ποτέ γιατί. Mm. Δεν έγινε όμω. Το αποτέλεσμα δεν έγινε. Mm. Και τα λογιστικά βιβλία γράφουν τα πραγματικά γεγονότα, δεν γράφουν το τι θα μπορούσε να γίνει. Και έφτασε η ομάδα λοιπόν ε, να έχει ναι ένα χρέο το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, αλλά για τεχνικού λόγου. Οι λόγοι ήταν για να φύγουμε εμεί από τη διοίκηση να επιστρέψει πάλι ο Σκόρδα στην καρέκλα. Γιατί ο Σκόρδα, α πούμε κάτι. Το 8 όταν έχασε τον τελικό στο Καθατζόγλιο που κανονικά από τα, απ τέμπη θα έπρεπε να του πούμε τους άλλους μία ανεβαίνετε, δικό μας είναι το κύπελο. Ναι. Εμείς το χάσαμε μέσα στο Καθατζόγλιο, μέσα στο σπίτι μας και... Ε, εντάξει, ήταν ο Ολυμπιακός καλύτερος. Τι ήτανε? Καλύτερος. Τρεις εβδομάδες σαν μπουζούκι ήτανε, τι μου λες τώρα. Εμείς απλά κοιμηθήκαμε και πανηγυρίζαμε μία μέρα πριν τον τελικό ότι το έχουμε πάρει. Ε, γιατί η προσδοκία και η δίψα μα ήταν τόσο μεγάλη που πέσαμε σαν να μην πω τι. Με ντούσαν πάγκευε στον πάγκο. Με ντούσαν πάγκευε, ναι, και σε έβαλε. Ο Κοβάσεβι πίσω ήταν δύο γκολ να πει: με Σηκώθηκε, γεια γιάσω... ναι. σου. Τέλο πάντων, έπρεπε να το πάρει. Δεν με ενδιαφέρει πώ. Ναι. Α έτρωγε στα δοκάρια, Α έτρωγε στο χόρτο, Α ναι, έτρωγε ναι. στην μπάλα, ρε παιδί μου. Πάρτε με τα χέρια, βάλτε μέσα. Δεν με ενδιαφέρει, έπρεπε να το πάρει. Ναι. Πριν το πήρε λοιπόν, και επειδή η προσδοκία του ήταν γι' αυτό και το 8 ξεκίνησε να κάνει το δικό του ραδιόφωνο, έχω τα email αυτά, τα αποδεικτικά ότι το 8 ξεκίνησε ενώ υπήρχε η απόφαση τη Γενική Συνέλευση να κάνει ραδιόφωνο Ά του έκανε ραδιόφωνο δικό του. Ε, η προσδοκία του ήταν να είναι ο νέο καμπάνη. Να έχει δηλαδή τα φιλικά νέα ραδιόφωνο και εφημερίδα και να σηκώσει το κύπελο. Α μιλάμε τώρα. Ναι. Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν το όνειρό του. Δεν του βγήκε το 9, τον διώξανε, έφυγε και από τη στιγμή εκείνη άρχισε ο πόλεμο πάλι για την καρέκλα προκειμένου να ξαναπάρει το, την ομάδα. Να έχει ραδιόφωνο και εφημερίδα και να ξαναπάρει το επόμενο κύπελο. Αυτό ήταν η προσδοκία του, αυτό ήταν το όνειρό του. Επένδυσε γι' αυτό στην οικογένειά του, την περιουσία του, τα λεφτά του, τα πάντα του, επάνω σε αυτό το πράγμα. Το έκανε όμω με λάθο τρόπο. Αντί να βοηθήσει την ομάδα, και κάποια στιγμή να πήρε παιδιά, κάνουμε εκλογέ και εγώ είμαι καλύτερο. Παίρνω την ομάδα πίσω, φεύγετε εσεί, κάνω εγώ αυτά που πρέπει να κάνω. Ναι. Επένδυσε πάνω στο κακό τη διοίκηση να έκανε ζημιά στον Άρη. Όπω και σήμερα αποφασίσαμε να, να πάμε την ομάδα στη Γάμα Εθνική απλά για να κάνουμε κακό στο σκόρδα, γιατί αυτή είναι η πραγματική η αλήθεια και η μόνη. Δεν μα ενδιαφέρει τι θα γίνει ο Ζαμπέλα και ο Θανασιά. Εντάξει, δεν έφυγαν να γίνουν και αυτοί οι δύο. Αλλά αποφασίσαμε να πάμε στη Γάμα μόνο Τους και μόνο για να, να κάνουμε κακό στο σκόρδα. Ποιο το αποφάσισε αυτό. Όποιοι το αποφάσισαν. Η Γενική Συνέλευση τη Λέσχη και η Γενική Συνέλευση του ΑΣΣ. Γιατί ψηφίσαν 200 άτομα όλο και όλο έτσι και εσεί δύο μαζί. Δεν είναι 200 Αριανοί. Ναι. Ε, αυτό είναι το, 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 σημαντικότερο λάθο το οποίο έχουμε κάνει. Και εκεί πάνω επένδυσε, όπω είπα, ο Σκόρδας προκειμένου να διώξει εμά να ξαναπάρει την ομάδα πάνω, να πάρει πρωτάθλημα και εκεί πελώντα, έχοντα εφημερίδα και ραδιόφωνο. Δεν του βγήκε το έργο. Την πλήρωσε πάλι ο Άρης. Και αυτό το πρόβλημά μου, το μεγάλο μου πρόβλημα είναι αυτό, Γιώργο. Ότι την πληρώνει ο Άρης. Δεν είναι ούτε αν την πληρώνει ο Ζαμπέτα, ούτε την πληρώνει ο Άρη. Την πληρώνει ο Αριανό που είναι στην Ορεστιάδα, στην Ξάθη, στην Κομοτινή, στην Νέα Υόρκη, στη Μελβούρνη, στη Στουργκάρδη, στον Τίδρο, όπου είναι οι Αριανοί, την πληρώνουν αυτή. Δεν την πληρώνει, γιατί το, 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 να, το να ασκήσει ποινική δίωξη με τα οποιαδήποτε ελαφρεντικά κτλ, κτλ, κτλ. Κάποια στιγμή στα δικαστήρια θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Θα φανούν και τα πραγματικά νούμερα και τα πραγματικά αίτια και όλα αυτά. Την πληρώνει όμω ο Άρης. Ακούγαμε τόσα χρόνια, το 12, από το 11 ακούμε ότι τι γίνεται στην ΠΑΕ, καταστροφή του κόσμου και αυτά και αυτά και αυτά και τα χρέη είναι 40 εκατομμύρια και τι τα κάνετε τα 30 εκατομμύρια και ακούς και παραγωγούς να παράγουν νούμερα εκατομμύρια και έρχεται η Νέξια, έρχεται η αίτηση του άρθρου 99 να μας πει ότι τα χρέη τελικά είναι 15 όπου 15 τα πήραμε άρα τελικά εμείς στη χρήση μας 9-12 τι κάναμε, δημιουργήσαμε χρέη όχι δεν δημιουργήσαμε χρέη αν τα πάρω λογιστικά, γιατί εγώ ζήτησα με εισαγγελική παραγγελία τα νούμερα από. επειδή δεν έχω πρόσβαση στο λογιστήριο τη ΠΑΕ εδώ και δύο χρόνια και επειδή δεν εκπροσωπώ την ΠΑΕ, πηγαίνοντα στη ΦΑΕ λέει: Δεν σου δίνουμε στοιχεία. Και θέλετε εσεί να με δικάσετε για 9 εκατομμύρια ευρώ χωρί να με δίνετε στοιχεία. Δεν υπάρχει αυτό. Πήγα λοιπόν στον εισαγγελέα, ζήτησα εισαγγελική παραγγελία, πόσα λεφτά παρέλαβα εγώ την ομάδα φορολογικά έτσι. Πόσα χρήματα βεβαιωθήκαν στη δικιά μου χρήση ενώ αφορούσαν παλιότερε χρήσει, πόσα χρήματα πλήρωσα για προηγούμενε χρήσει, πόσα χρήματα και προ αυξήσει ήρθαν στο δικό μου το κεφάλαιο ενώ δεν με αφορούσαν εμένα. Ναι. Και περιμένω την, το αποτέλεσμα αυτή τη έρευνα. Ήδη 13 Φεβρουαρίου δικαζόμαστε για 9 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο, έτσι. 13 Φεβρουαρίου. Ναι. Βέβαια, αυτό που νομίζω και προχθέ το ζητήσαμε κάποια στιγμή, τι προάλλε που. Που ε, κάνει την παρέμβαση στην εκπομπή τηλεφωνική, ε, Πώ είχατε πάρει την απόφαση να κάνετε. μάλλον γιατί δεν κάνατε μια διοίκηση πρωτοδικείου και κάνετε διοίκηση αιρετή, Αυτό εδώ το, ε, το έγκλημα. Ναι. Αυτό μπορεί όντω να, να σου φαίνεται έγκλημα και στο τέλο να δεν είναι. Όχι μόνο σε μένα, και σε, σ, σε, σε, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο φαίνεται και, και το έχω πει και εγώ ότι είναι ένα έγκλημα. Α, από τα, ένα από τα μεγαλύτερα, όχι το μεγαλύτερο, δύο εγκλήματα έχουμε κάνει στον Άρη. Ένα ήταν στο μπάσκετ δεν κάναμε γήπεδο, τρέχαμε στη μαρινέλα και στο ακρόμα. Με εκείνη τη σούπερ ομάδα. Και το δεύτερο είναι ότι πήγαμε φέτο στη Γάμα Εθνική στα 100 μα χρόνια. Αυτά ήταν τα δύο μεγαλύτερα εγκλήματα. Αλλά ε, για να φτάσουμε στο δεύτερο, μέσα εκεί υπάρχει και το έγκλημα δίκη πρωτοδικίου του 9. Όπω ε, δεν έγινε δίκη πρωτοδικίου του 9 ναι. και δεν μπόρεσε πραγματικά να πει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έπρεπε να πει. Γιατί αυτό που θα εξέθετε ήταν πάλι ο Άρης. Και εγώ, Γιώργο, δεν μπήκα ούτε να, 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 να κερδίσω κάτι από τον Άρη, ούτε να αποκομίσω κάποιο όφελο, μπήκα να βοηθήσω. Σου είπα πούλησα το πατρικό μου σπίτι και τα χρήματα τα βάλα στην ΠΑΕ και αποδείχθηκε αυτό από το πόρισμα τη Νέξια. Αποδείχθηκε από, την, από το ΣΔΟΕ, αποδείχθηκε από την υπηρεσία ξέπλυμα μαύρου χρήματο. Έχουν γίνει τρει έλεγχοι. Δεν βγήκε κανένα αποτέλεσμα. Δεν κληθήκαμε ποτέ από κανένα κριτή, από, από κανέναν. Και αποδείχθηκε αυτό το πράγμα εμπράκτο ότι το μόνο που κάναμε ήταν να βοηθήσουμε την ομάδα. Άσχετα τι περνάει επικοινωνιακά προ τα έξω. Ναι. Και δυστυχώ έφτασε η ομάδα εδώ που έφτασε. Πε μου, λίγο για αυτή την ιστορία την περιβόητη που πρόσφατα. Πάλι συζητήθηκε γιατί βγήκαν αυτοί κάποιε συνομιλίε στον αέρα που ήσουν μέσα κι εσύ. Τι, με αυτή την περίπτωση, την περιβόητη μεταγραφή. Όμω ε, θέλω όλε τι λεπτομέρειε. Με την μεταγραφή του, του Γιανιώτα, την περιβόητη. Αυτά που πήρατε λεφτά από τον Ολυμπιακό και τα γύρισε, τα γύρισε εσύ πίσω. Χάλασε, έφτιαξε. Ποι, αλλά θέλω και με. Δηλαδή, ποιοι ήταν, ονόματα κτλ. Ε, Όλο το story όμω. Κοίταξε ε, να δεις, Το 12 εμεί Ό,τι <χ>... φ... μπορεί να μπει. Μπορεί, κάποια πράγματα να μην μπορεί να τα έχει πει κάπου αλλού. Θα προστατεύσουμε τον Άρη ή τον έχουμε καταξιφτιλήσει στα ραδιόφωνα και στα site και δεξιά-αριστερά. Ηδη η, η, ο Αριανό πονάει και δεν μα επιτρέπεται να το ξεφτυλίσουμε κι άλλο. Αλλά θα σου πω το εξή: ότι ψάχνοντα να, να βρεθούν χρήματα προκειμένου να, πληρωθεί, να πληρωθούν οι παίκτε, υποχρεώσει κτλ. για την αδειοδότηση, και έχοντα έλλειμμα 3 εκατομμυρίων ευρώ στο ταμείο σου από τα προβλεπόμενα έσοδα λόγω ΟΠΑΠ, ε, Άρα Superliga, έπρεπε από κάπου να βρει λεφτά. Ε, επι, επιχειρήθηκε εκείνο το, το σενάριο πλά, δεν συμμετείχα ποτέ. Δεν πήγα ποτέ. Πλά, ε. Ναι, δεν πήγα ποτέ. Τι ήταν αυτό. Ε, ήταν ε, μια επαφή την οποία είχε ο Γιάννη Κόντι, την οποία πρότεινε στον Αθανασιάδη. Είχα μια πιο στενή συνεργασία. Ε, προτίθη, ε, ε, ήταν και ο, το, ο Τάσο Ορφανίδη εκείνο το σενάριο. Και οι τρει του τα αναλάμβαναν, ε, ο πήγαν και οι τρει του ε, στην Ελβετία. Συναντήθηκα με τον άνθρωπο. Είπαν τι είπαν. Δεν ήμουν ποτέ παρόν. Δεν ξέρω λεπτομέρειε. γιατί ε, δηλαδή και κάποια στιγμή ήρθε κάποιο και με. Με άρχισαν να με πινελικώνει και να μου επιτίθεται εσύ με τον Μπλάνλοκ. Πρώτα, εγώ στη λέσχη σηκώθηκα και μίλησα. Ναι. και Υπάρχει και το ηχητικό. Ε, είπα, μακάρι να, να γίνει αυτό το σενάριο, μακάρι αυτό το σενάριο να είναι πραγματικότητα και να βοηθήσει την ομάδα μα, ε, γιατί είναι κάτι το οποίο το αναζητούμε εδώ και χρόνια, έναν επενδυτή ή έναν ιδιοκτήτη κτλ. Λεπτομέρειες δεν ήξερα ποτέ, δεν παρευρέθηκα ποτέ σε συζητήσει, δεν πήγα ποτέ στην Ελβετία. Στην Ελβετία πήγε ο κόντο Αθανασιά και Ορφανίδη. Ε, τι ήταν αυτή η περίπτωση, δεν ήταν, ήταν δεν, υπήρει, ένα... δεν ήταν υπαρκτή. Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σου πω ε, χειροπιαστά ναι ή όχι. Ούτε Ωραία. χειροπιαστά ναι μπορώ να σου πω, ούτε χειροπιαστά όχι. Άρα το αποτέλεσμα δεν ήταν ότι δεν έγινε. Ναι, αλλά δεν, δεν ξέρουμε πραγματικά τι έγινε. Και δεν έγινε. Θα σου πω κάτι, το περασμένο Δεκέμβριο mm. Το 2013, μιλάμε μια αγγλική εταιρεία. Η οποία είναι και εμπλεγμένη σε μια. Τέλο πάντων, συμμετέχει και σε μια ομάδα τη Premier League. Και μου λένε οι άνθρωποι, οκ, okay, να συζητήσουμε για τον Άρη, τα λοιπά επενδυτικά, θα μπορούσαν να έρθουν εδώ παίκτες από εκείνη την ομάδα εδώ, δανεικοί και τα λοιπά. Ε, θα είχαν το δικαίωμα προτίμηση, επειδή ξέρει στην Αγγλία πρέπει να παίζει εθνική ομάδα για να παίξει εκεί το πρωτάθλημα. Άρα, άμα παίρνει ένα ταλέντο από την Ιγυρία, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ισπανία και δεν έπαιζε εθνική ομάδα, τον είχε εδώ πέρα δύο-τρία χρόνια, έπαιζε μπάλα, έπαιζε ο Άρης Ευρώπη, είχε δικαίωμα προτίμηση εκείνη η ομάδα κτλ. Και, και, μπαίνω στι συζητήσει και στι αναλύσει μου, κάποια στιγμή μου οι άνθρωποι αυτοί λένε: Ένα λεπτό, λύνε να συζήτησουμε κάτι. Εσείς έχετε το δικαίωμα λόγω της μία διοδότηση να πάρετε όσου ξένου θέλετε, ε, μάλλον όσους Έλληνες θέλετε μέχρι 24 και τρει yeah. ξένου πάνω από 24. Άρα το 12 δεν πήρε τα διοδότηση, άρα πρέπει να έχετε τρει ξένου ε, από το 12, τρει ξένου το 13, έξι. Και τέσσερι ανανεώσει ποδοσφαιριστών που δικαιούστε να κάνετε, τέσσερι ανανεώσει, ε, 10. Mm -hmm. Ο Άριστοι εκείνη τη φάση, έναν ξένο. Λέει γιατί είχε ένα ξένο, ενώ πρέπει να έχετε δέκα. Τι να τον εξηγήσω εγώ τώρα, ότι ήρθε ο Σκόρδα και δεν του άρεσε η μύτη του, τάδε παίκτη γιατί τον είχε φέρει, ξέρω εγώ, τάδε ο οποίο είχε κάνει την ε, συμφωνία, χωρί να υπάρχει κάποιο άλλο, να υποκρύπτει κάτι άλλο του Ζαμπέτα ή ξέρω τι, ή ο Ηλιάδη ήρθε και ξήλωσε του πάντε και τα πάντα και ήθελε να τα ξανακάνει όλα από την αρχή. Δεν κράτησε, αγκάνθο, δεν κράτησε, κοέλιο, που θα μπορούσε να του κάνει ανανέωση. Και να πάρει και του ξένου που θα ήθελε θα ήταν δυναμωμένη η ομάδα. Τι να του εξηγήσω. Οπότε ο ξένο είπε: Παι, Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Γιατί εσεί δεν έχετε καν ποδοσφαιρική λογική. Δεν ξέρω λοιπόν τι έγινε και δεν ήρθε πλά. Ναι. Ξέρω λοιπόν όμω ότι υπάρχει έλλειμμα στο ταμείο. Εγώ να σου υπενθυμίσω ότι εκείνο το Γενάρη παίζουμε. Πριν την Γενική Συνέλευση, παίζουμε στην Αθήνα με ατρόμη του Πρωτάθλημα και Κύπελο. Εκεί γίνεται μια προσπάθεια να ξαναγυρίσει ο κόκκι. Δεν έχω τίποτα με τον παίχτη. Δεν με ενδιαφέρει. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα μα και στο πρεστή και σε αποτελέσματα και σε αγωνιστικά κτλ. Ε, κόστησε όμω αρκετά χρήματα. Γλίτωσε όμω και ο Άρης αρκετά χρήματα από τη συνέχιση του συμβολέου του. Είχε να λαμβάνει και επιταγέ, οι οποίε δεν πληρώθηκε και δεν τι διεκδίκησαν και οι επόμενε διοικήσει ποτέ. <στη> <στη> Εντάξει, να τα λέμε όλα. Ε, και το να γυρίσει. Και εκεί πέρα πάνω, εγώ έθεσα πλέον βέτο. Λέω τέρμα, δεν υπάρχει. Έχουμε την αδιαδότηση μπροστά μα λείπουν λεφτά 3 εκατομμύρια από το ταμείο από τον προπολογισμό εσόδων λόγω ΟΠΑΠ. Ε, δεν θα φορτώσουμε και άλλο το ταμείο με 100-200-300.000. Τέλο. Γιατί και τα λογιστικά νούμερα δεν τα κατήχαν πολύ εκεί πέρα μέσα, γιατί δεν είχαν επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Άρα δεν, δεν ξέρω να διαβάζω και ίσω ενδεχομένω λογιστήριο στο βαθμό που μπορούσα εγώ τέλο πάντων να το κάνω. Και εκεί μίλησα ότι το πιο σημαντικό πράγμα που έχει να κάνει ο Άρης είναι όχι να πάρει σεντερφόρ, αλλά να πάρει διοδότηση. Η μισή Θεσσαλονίκη και Γιώργο γελούσε μαζί μου. Η παραγωγή επίση. Και την επόμενη μέρα βγήκε στο ραδιόφωνο ο Γιάννη ο Κόντης, να πει ότι ο Άριστο θα πάρει 100% αδειοδότηση. Σε αντίθεση με αυτά που δήλωσα εγώ την προηγούμενη μέρα. Σε μένα το είχε πει. Ναι. Και την επόμενη μέρα μου το είπε. Ναι, με, με καπακώσανε είναι... εμένα προκειμένου το... αυτά που είπα εγώ ότι να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος, Άρα φτάνουμε λοιπόν στο αποτέλεσμα ότι ε, δεν υπάρχουν λεφτά. Άρα κάνει εκεί μια κίνηση ε, ο Αθανασιάδη, με δεν ξέρω με ποιε επαφέ κτλ., συμφωνεί με τον Ολυμπιακό σε ένα προσύμφωνο το οποίο έλεγε ότι αν ο Πέξ δεν θέλει, αν ο Άρης δεν θέλει, μπορούμε να επιστρέψουμε τα λεφτά. Αλλά ο Ολυμπιακό δίνει μια, ένα ποσό. Αλλά για να μην θεωρηθεί ότι αυτό το ποσό είναι εγκρυπτό ή ότι είναι κάτι άλλο, ότι είναι μια βοήθεια από κάποιο τραπέζι και όλα αυτά, γίνεται με ένα προσύμφωνο πώληση του Γιάννιώτα. Εγώ δεν το γνωρίζω, το μαθαίνω. να τώρα, μου την ιστορία αυτή την, να, έτσι. την η ιστορία. ναι, περιβόητη. Την ιστορία. Ψάχνουμε να βρούμε λεφτά. Ψάχνετε να βρείτε λεφτά γιατί, για την αδειοδότηση. Ε, είναι αδειοδότηση. Ωραία. Ε, εγώ θα σου πω ότι την τελευταία μέρα τη αδειοδότηση, εγώ τρέχω στην, ε, στην Ελβετία όπου παίζει ο Μπομπαντίγια και επειδή είχα επαφή μαζί του λόγω γερμανικών, ε, να υπογράψει το χαρτί τη αδειοδότηση παίρνοντα τρένο από τη Γενέβη να πάω κτλ. Ε, να τον βρω στο προπονητικό κέντρο τη Young Boys, να υπογράψει το χαρτί, να το στείλω με email κάτω στην Αθήνα για να συμπληρωθεί ο φάκελο και, και δεν συμμαζεύεται. Εσύ πήγε μέχρι εκεί για να τον βρει να το υπογράψει. Ε. Ναι, γιατί ήταν εξαφανισμένο, ήθελε λεφτά. Έβαλα εγώ κάποια χρήματα για να, να, να τα πάρει. Γιατί ήθελε λε, λεφτά στο λογαριασμό, αλλιώ δεν υπέγραφε. Επειδή όμω τα χρονικά περιθώρια ήταν απειροελάχιστα και επειδή δεν απαντούσε και όλα αυτά, γιατί δεν είχε δει τα λεφτά ακόμα στο εξτρέ, στο λογαριασμό του. Ναι. Ε... εκεί με τα λεφτά. Όχι. Ε, αυτό δεν το έκανα ποτέ. Πάντοτε τα χρήματα διακινηθήκαν από τραπεζικού λογαριασμού. Πήρα το εξτρέ μαζί μου, όμω πήγα εκεί για να τον πείσω, να τον κάνω, γιατί ξέρει του φεριστέ. Δεν έχουμε και τον Ταλγάτο που είχαμε εμεί να πάρουμε αδειοδότηση. Του ενδιαφέρει τον Μπαντή. Ναι. Είχε φύγει από τον Άρη, παίζει τη Young Voice, έπαιρνε τα λεφτά του. Είχε να παίρνει και κάποια υπόλοιπα από τον Άρη. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να πάρω το αεροπλάνο, να τρέχω παλαβό να τον βρω για να υπογράψει κτλ. Έτσι λοιπόν, προφανώ στην ανέβρεση χρημάτων ή στην αναζήτηση χρημάτων, ναι. ο Θανασία κάνει μια συμφωνία με τον Ολυμπιακό να πουλήσουν ε, για νιώτα ε, έναντι ενό τιμήματο. Εξυψάνεται λεφτά τότε για, για, να, για ε, ναι, να πάρει ναι. ο Άρη αδειοδότηση. Ναι. Έτσι. 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 Τα λεφτά αυτά που. Πού χρειάζονται, δηλαδή, έπρεπε να δώσουν. Να, να πληρωθούν παίκτε, να πληρωθούν. Α, για να πληρωθούν παίκτε. Για, για να υπογράψουν. Να, να πείσουν. Ακριβώ. Για να υπογράψει ο παίκτη στο διακανονισμό και τα λοιπά, ότι δεν το χρωστά και όλα αυτά, έπρεπε να πάρει κάποια προκαταβολή. Ναι. Αυτά τα χρήματα δεν υπήρχαν πλέον στο ταμείο, γιατί το 11 προ το 12 πλέον έχουμε μπει στο 12, η κρίση στην Ελλάδα γιγαντώνεται. Ναι. Προμηθευτέ δεν πληρώνουν. Ο Άρη έχει να εισπράξει ακόμα από την εταιρεία Promo. Από τότε 100.000 ευρώ. Δεν υπήρχε δυνατότητα πλέον αποπληρωμή. Οι χορηγοί δεν πλήρωναν. Άπειρα περιστατικά έχω να σου να, να αναρριθμίσω από χορηγού οι οποίοι δεν μπορούσαν πλέον αδυνατούσαν να πληρώσουν. Okay. Άρα λοιπόν γίνεται αυτή η κρίση. πώς στάνει ο Αθανασιάδη να. Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω τι, την αλληλουχία όλων των ενεργειών. Δεν είμαι πίσω. Ναι, μου, δεν αλλά Παρακολουθώ τι, εις, δεν είμαι η συντήρηση CIA. Σα σας παρουσιάζει. Πώ γίνεται, α πούμε, παρουσιάζει ο. Ο Θανασιάδης ή σα λέει ότι έχω επικοινωνία με τον Ολυμπιακό. Πώ έγινε. Όχι, όχι, όχι. Πώς Έγινε, Όταν έγινε η συμφωνία, με, με ενημέρωσε εκείνη την ημέρα που πήρε τα, τα χρήματα ότι έγινε μια, ένα προσύμφωνο με τον Ολυμπιακό για να, 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 να δοθεί ο Γιάννη Όταση. Μισό λεπτό. Είμαι... Εσύ, εσύ τι ρόλο έχει τότε. Εγώ είμαι διευθύνων σύμβουλο. Αλλά η συμφωνία που από τον Αθανασιάδη. Κάτσε, κάτσε. Εσύ είσαι διευθύνων σύμβουλο και σου λέει και σε φέρνει μάλλον να Αθανασιάδη πρώτε τελεσμένο γεγονότων. Ενώ εσύ είσαι ο διευθύνων σύμβουλο. Είναι, ο πρόεδρος. είναι ο πρόεδρο. Και... Είναι ο πρόεδρο. Δεν, δεν, δεν λέει σε σένα... λίγο για να μην το τραγικοποιήσουμε. Και είπαμε Όχι, δεν το τραγικοποιήσουμε. Σε... Α... μου κάνει εντύπωση αυτό που λε τώρα. Δηλαδή, όχι, εσύ γιατί, διευτεί... γιατί, γιατί σου κάνει εντύπωση. Κάνει μια συμφωνία η οποία λέει το εξή. Ε, γιατί είναι σε επαφή με τον Ολυμπιακό και δεν. Ένα λεπτό λίγο να σου πω. Και εμένα δεν μου άρεσε. Εντάξει, και εμένα δεν μου άρεσε. Και εμένα δεν μου κάθισε. Σωστά. Λέω πως δεν το κατάλαβα καλά τώρα. Όχι, Για αυτό. Σου καλά, ξέρω, έτσι. το κατάλαβα σε έναν βαθμό. Θα σου πω όμω ότι το προσύμφωνο λέει ότι παίρνουμε τα 80, έναντι 300. Όχι, όχι, μην με πα εκεί. Περίμενε λίγο να σε. Εμάμε με, με, με προχώρησες, πήγε στο 5. Εγώ στο 1 okay. είμαι. Ποιο, για ποιο λόγο έκανε, την κουβέν, έκανε κουβέντα ο Αθανασιάδης που ήταν πρόεδρο. Γιατί δεν ήθελε να διαδοθεί προ τα έξω και γιατί ξέρει. Ε, σε σένα γιατί δεν το είπε. Ε, γιατί δηλαδή κάνει το είπε, με τον Ολυμπιακό. Μου το είπε την ημέρα την οποία ολοκλήρωσε η συμφωνία. Εντάξει, δεν μου το είπε μετά από ένα μήνα ή τρει μήνε. Μου το είπε την ημέρα που έγινε η συμφωνία. Okay. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Έχω πρόβλημα. Ε, σου δεν έχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Έχω το πρόβλημα τέλος στο πάμε. ποσό το οποίο συμφωνεί. Τέλο πάντων, σου λέει την τελευταία μέρα. Α το πούμε, πριν πάμε στο ποσό. Ε. Σου λέει ότι έχω συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για τον Γιανιώτα. Ναι. Να τον δώσω. Okay. Και τι ε, σου λέει, ε, 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 εγώ. Γιάννη. Διαφο... Τι, τι μου λέει, Ότι έχει πάρει 80.000 ευρώ και ότι θα διευκολυνθούν. Ε, Πόσα αφού... λεφτά έχει συμφωνήσει, 3,50 το οποίο σου λέω και πάλι ότι ο Άρης είχε το δικαίωμα, γιατί δεν θέλω να κατηγορήσω του Θανασία για αυτό το κομμάτι. Γιατί ο, ο Άρης είχε το δικαίωμα. Μα δεν τον κατηγορεί, είπα... τα γεγονότα Μα ναι, Εγώ μέσα από, γεγονότα, μέσα από τα γεγονότα βγαίνουν συμπεράσματα. Εγώ λοιπόν είπα ότι μπορεί. Με, μάλλον το συμφωνητικό λέει ότι ο Άρης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει τη συμφωνία αυτή, αν ναι. κρίνει ότι τελικά δεν το συμφέρει στο τέλο να το κάνει. Ναι. Είτε γιατί δεν συμφωνεί ο παίκτη, είτε γιατί δεν συμφωνεί στο τέλο ο Άρη. Σε πόσο διάστημα. Ήταν μια... μέχρι το τέλο του Ιουλίου. Ο Θαζή πότε τον είχε συμφωνήσει το Γιάννιότα. Που η αδειά ήταν, ήταν τον Απρίλιο. Ο Γιάννη το ήξερε, Όχι. Δεν είχε και, και υποχρέωση να το ξέρει ο Γιάννη γιατί σου λέω και πάλι ότι έγινε μια προσυμφωνία. Δηλαδή να σου πω κάτι: Μου δίνει, σε, σε ζητάω δανεικά. Έχει να μου δώσει 500 ευρώ. Ωραία. Για να σου δώσω τα 500 ευρώ εγώ δανεικά. Δηλα, περίμενε δηλαδή, λίγο, δηλαδή, λίγο, πήγες, λίγο, περίμενε δανεικά. λίγο. Περίμενε λίγο. Στην ουσία αυτό είναι. Εντάξει, Ήταν ένα δανεισμό ανεπίσημο όμω γιατί. Δεν πήραμε κάτω το τραπέζι, δεν πήραμε. Ήταν κατεθειμένα κανονικά στον όψο, κανονικά με εξτρέα τραπέζι, κανονικά τα πάντα. Και να το μαζέψουμε λοιπόν εδώ. Πήρα τα 80, τα έδωσε στι προκαταβολέ ποδοσφαιριστών για να υπογράψει την αδειοδότηση. Δεν την πήραμε την αδειοδότηση. Γίνεται το, το πέσιμο στα γραφεία. Φεύγετε όλοι, εξαφανίζεστε. Μένει μόνο ο Ζαμπέτα για να υπογράφει. Γιατί ο σκοπό ήταν ο Σκόρδα, το έκανε και μετά στη Γενική Συνέλευση. Θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι, θα αποφασίσουν κάποιοι άλλοι και ο Ζαμπέτα μόνο θα υπογράφει. Εγώ του κόψα το βήχα εκεί, και σε μια συνάντηση που έγινε σε ένα ξενοδοχείο λίγο πιο κάτω από εδώ, πριν τη Γενική Συνέλευση, αλλά και στη Γενική Συνέλευση, είπα: Ό,τι και να υπέγραψα τα προηγούμενα χρόνια, τέλο, δεν υπογράφει τίποτα άλλο, θα συμμετέχω ενεργά στην απόφαση κτλ. Mm. Το σχέδιο όμω ήταν εγώ απλά να υπογράφω. Και αποδείχθηκε αυτό και στην έλευση ποδοσφαίρου. Δικαίωμα νομικά. υπογραφής είχε και, και εσύ και ο Αθανασίας. Ναι, θέλετε, αλλά ναι. παρετήθηκε. Τον παρετήσαν τέλο πάντων, έτσι, με το πέσιμο που έγινε στα γραφεία ε, και τα λοιπά. Παρετήθηκαν οι πάντες. Παρετήθηκε όλο το Συμβούλιο ατύπω, γιατί ο Θανασιάδη στα χαρτιά ήταν ακόμα πρόεδρο, εδώ ήταν το οξύμορο τη υπόθεση. Και τον καλούσαμε κάποια στιγμή να έρθει στα γραφεία και να απογράφει χαρτιά γιατί ήταν πρόεδρο. Εγώ μου διευθύνω, δεν έγινα ποτέ πρόεδρο στον Άρη. Γιατί το πες και εσύ το έχουν πει κι άλλοι. Ναι, εγώ πρόεδρο. Πρόεδρο. Δεν ήμουν ποτέ πρόεδρο. Ήμουν διευθύνων σύμβουλο. Ε, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Ήμουνα, όχι, δεν είναι το ίδιο. Ε, δεν. ήμουνα γιατί δεν υπήρχε πλέον ο Θανασιάδη. Ε, στα εντάξει. χαρτιά ναι. μόνο υπήρχε. Δηλαδή παράνε στο μεγαλείο. Δηλαδή, βάλαμε έναν άνθρωπο, τον παρατήσαμε, αλλά δεν είχαμε ένα βάλουμε άλλον, Γιατί η διοικούσα επιτροπή δεν έλαβε ποτέ την ευθύνη να γίνει δίκηση. Στεφανίδη Λαμπριάκο Κατσιάονη, με αποτέλεσμα να, να πρέπει να καλούμε τον Αφανιστέβη να, να υπογράφει έγγραφα κτλ. Τα, τα οποία πρέπει να υπογράψει ο πρόεδρο. Δεν είναι οξύμορτο. Ήλα μιλάει σπίτι, αλλά έλα να υπογράφει. Δηλαδή αυτή η θυσία στον Άρη τελει, τελει, ναι, δεν τελειώνει. Ναι, ναι, παιδί μου, άζε, γιατί μπήκαμε συζητήσει και υπόθηκαν πολλά για εκείνη, για εκείνη, ναι. εκείνη την περιβόητη ιστορία. Περ, παίρνει 80.000. Λοιπόν, Σου ναι. έφερνε ναι. ένα πρωτοβουλικό γεγονό, Περίμενε. Σε λέει, σου λέει ότι κοίταξε, εγώ Αντώνη, συμφώνησα με τον Ολυμπιακό στα 350, πήρα και 80 προκαταβολή και μετά. Ε, μετά έγινε η παρέτηση. Δεν πήραμε αδειοδότηση την επόμενη μετά Από... Όχι, εσύ τι του λε όταν σου λέει αυτό το πράγμα. Ότι, ε, ε, είναι, είναι πάρα πολύ μικρό το τίμημα. Ε, Τέλο πάντων, επειδή εξυπηρετεί τη ρευστότητα τη εταιρεία εκείνο το χρονικό σημείο για να πάρουμε την αδειοδότηση και επειδή ήταν το, 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 το ζουμί ήταν η αδειοδότηση. Γιατί αν ο έπαιρνε εκείνο το καλοκαίρι αδειοδότηση. Ε, τα πράγματα θα ήταν τελείω διαφορετικά και δεν θα μιλούσαμε σήμερα για γάμα εθνική, θα μιλούσαμε ενδεχομένω για Ευρώπη. ή δεν ξέρω πάντων, γιατί θα μιλούσαμε, γιατί προφήτε δεν, δεν, δεν υπάρχουν. Ε. Και αποτέλεσμα είναι πάνω, ότι δεν παίρνουμε αδειοδότηση. Γίνεται ό,τι γίνεται, φεύγει όλη η διοίκηση και εγώ κάποια στιγμή εκλήθη να κατεβαίνω στη Σούπελ Λίγκα ω Προεδρεύοντα με τον Χρήστο Τεγκρόλιο το που είχε δικαίωμα ψήφου. Γιατί ναι, ο Δημήτρη. Περίμενε λίγο ρε παιδάκι μου. Να, μήνε, μου για την ουσία. Μα δεν ξεφεύγουν, μου ρωτά για την ουσία και μου λε να πούμε για το τι έγινε τελικά με το 80. Πάω yeah. λοιπόν στη Σούπερ Λίγκα. Κάποια στιγμή με πιάνω από τον Ολυμπιακό. Μου λέει τι γίνεται με τον Γιάννιότα. Και λέω, δεν μπορώ να σα δώσω τον παίχτη με το συμφωνηθέν τίμημα των 300. Αυτό ποτέ έγινε, πριν μετά από καιρό. Μετά από ένα μήνα. Okay. Δεν μπορώ να σα δίνω. Πήγαινα στα διοικητικά συμβούλια τη Λίγα. Εκεί του είπα λοιπόν, εφθαρσώ στου Ολυμπιακού, ότι δεν μπορώ να σα δώσω τον Γιάννιότα όχι εγώ σαν Αντώνη Ζαμπέλ, σαν Άρης. Ναι. δεν μπορώ να σα δώσω το Γιάννη με 350 χιλιάρικα. Δεν συμφωνώ σε αυτό το νούμερο. Θέλετε να δώσετε ένα εκατομμύριο και να μα τον αφήσετε δανεικό, γιατί θα τον δώσετε σε καμιά κέρια και, να... έχετε το δικαίωμα ξέρω, να τον πάρετε του χρόνου. Γιατί το χρειαζόμαστε τον παίχτη αγωνιστικά. Ναι. Από τη στιγμή που δεν είχαμε αδειοδότηση και δεν μπορούσαμε να πάρουμε παίχτε, ο Γιάννη ήταν ένα υπερπολίτιμο εργαλείο για την ομάδα. Οι υπογραφέ Γιάννης... υπήρχαν. Τι υπήρχαν. Υπ. Γιατί... Προσύμφωνο, προσύμφωνο σου είπα. Προσύμφωνο. Okay. Προσύμφω... Λοιπόν, ο Γιάννη ήταν ένα, ήταν ένα, υπερπολίτιμο εργαλείο και αποδείχτηκε αυτό γιατί βοήθησε πάρα πολύ ο Γιάννη στην ομάδα να σωθεί αγωνιστικά μαζί με Αγκάθο και όλη την υπόλοιπη ομάδα. Ναι. Ε... Και σου λε αυτό, τι σου λένε. Μου λένε εντάξει, δεν, δεν σκάμε κιόλα. Ε, δεν μα αρέσει αυτό που γίνεται. Του εξήγησα όμω ότι δεν γίνεται. Πρακτικά, αν θέλω να μα δώσουν ένα εκατομμύριο ευρώ, γιατί δεν είχαμε και λεφτά εκείνη. Άρχισε πλέον η κρίση ναι, να γίνει τα λεφτά του Ολυμπιακού όμω το, η προκαταβολή χρησιμοποιήθηκε. Ναι, ωραία. Και επιστράφει. Και ναι. Όταν λοιπόν εγώ δεν, συμφώνησα δε εγώ να δοθεί ο Γεννιώτες αυτό το ποσό,

Γίνεται αυτή η ιστορία, η συνάντηση yeah. με τον άνθρωπο του Ολυμπιακού στη Σούπερ Και Έτσι. του λε ότι εγώ θέλω ένα εκατομμύριο και σου λέει άντα, α και τα λοιπά. Και σου λέει τι, φέρουμε λεφτά πίσω. Φυσικά. Και τι λε. Θα τα πάρετε πίσω. Mm. Και αυτό έγινε. Παρόλο που ο είχε ε, λιγότερα έσοδα και πιο δύσκολη χρονιά μπροστά του, επειδή εγώ ήθελα να είμαι τυπικά εντάξει απέναντι σε αυτού του ανθρώπου οι οποίοι δώσαν τέλο πάντων χρήματα και δεν ήθελα και πρόσθετε φασαρίε και δεν ήθελα και πρόσθετα ε, κουτσομπολιά να αναπτυχθούν κάποια στιγμή γιατί θα διέρε το θέμα. Και γιατί η περηφάνεια του, του συλλόγου αυτό επιτάσσει. Ναι. Πήρες λεφτά, ναι. Δεν δίνει τον παίκτη, θα, πάω, τα δώσω λεφτά πίσω. Όχι πιστολιάζω όπω εφαρμόστηκε σε άλλε υποθέσει και σε άλλε περιπτώσει. Πήραμε τα λεφτά με το Αβράμ, δεν πληρώσαμε το λάκομα δεν, δεν πληρώσαμε τον δεν πληρώσαμε τον άλλον ναι. και λέμε να πάνε να ναι. Εγώ λοιπόν επέστρεψα τα λεφτά πίσω, μέσα από εκχώρηση τηλεοπτικών, αυτό έγινε γνώση εκείνη τη στιγμή τη Διοικού Επιτροπή okay. Στεφανή Λαμπριάου Κατσιαώνη. Δεν είχα να αποκρύψω κάτι. Και στο τέλο ε, αυτό, αν θέλει, βοήθησε ε, εν μέρη στο να μην οξυθούν οι σχέσει και να μην υπάρχουν και άλλε είδου παρενέργειε. Ε, αυτά λοιπόν όμω δεν γίνανε ευρέω γνωστά. Εγώ ήμουν αυτό που ήμουν, ο κακό, ο άξιο, αυτό που δημιούργησε χρέη, όλα αυτά τα τα, 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 πανηγύρια που υπήρχαν το 12 και όλη αυτή η παραφιλολογία. Με αποτέλεσμα τώρα από απομαγνητοφωνήσει τη αστυνομία και τα λοιπά και τα λοιπά και για το κατηγορητήριο που βαραίνει κάποιους, δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει στα δικαστήρια για τις εγκληματικές οργανώσεις και τα λοιπά, τώρα πώς θα λένε όλα αυτά ναι βγήκε και μια συνομιλία ενός ανθρώπου του Ολυμπιακού ε, με κάποιον άλλον άνθρωπο, ο οποίος ε, εκεί υπόθηκε ότι τι γίνεται με τον Γιάννιώτα. Και του είπε αυτός, ε, ο Ζαμπέτας δεν μας δίνει τον παίχτη. Και τι θέλει, και τι θέλει αυτός ο Ζαμπέτας. Λέει να μας επιστρέψει τα λεφτά. Ε, ας μας τα δώσει πίσω. Άρα αυτό ήταν άλλη μια, άλλη μια επιβεβαίωση ότι λειτουργήσα υπέρ τη ομάδος, όχι κατά τη ομάδος, ούτε προσωπικό συμφέρον είχα, ούτε κάτι άλλο. Θεώρησα ότι δεν έπρεπε να. θα μπορούσε ξέρει κάτι. Εκείνο το καλοκαίρι που ψάχαμε να βρούμε λεφτά και τα βρήκαμε 20 Αυγούστου στο παραένα, στο 90, γιατί έπρεπε να δώσουμε 500 550 χιλιάρικα και τις... να σας αφήσουν όλοι τα παραμύθια που είπαν στον κόσμο ότι δεν έπρεπε να πληρώσουμε για να πάρουμε φορολογική ημερότητα. Εκείνο το καλοκαίρι έπρεπε να πληρώσουμε. Τα υπόλοιπα που πήραν οι υπόλοιποι χωρί να πληρώσουν την φορολογική ημερότητα την πήραν χατηρικά γιατί έγινε χατήρι στην ΑΕΚ. Ενάξει. Και δεν πήραν βέβαια φορολογική ημερότητα, πήραν βεβαίω χρεών. Λοιπόν, πήραμε φορολογική ημερότητα γιατί έπρεπε να παίξουμε. Τα δελτία, θα σου πω μόνο κάτι. Τα δελτία τα πήραμε, παίζαμε με πανιόνιο στη Νέα Σμήνη Πρεμιέρα. Και τα δελτία τα πήραμε 7 η ώρα, παίζαμε στι 4 η ώρα από την ΕΠΟ. Δεν μα τα δίνανε. Πήγαμε τη φορολογική μερότητα και μετά τα πήραμε τα δελτία. Ήμουνα μαζί με τον Κολτσίδα, τον Κατσιάωνη, την κυρία Βουτσά και πήγαμε και πήραμε τα δελτία και φύγαμε κατευθείαν να πάμε να το πρώτο μα παιχνίδι. Εκεί λοιπόν που έψαχνα εγώ να βρω 550 χιλιάρικα, και τα οποία τα βρήκα εγώ προσωπικά με ενέργειες και με, με τηλεφωνήματα άπειρα ήταν από προκαταβολή του ΟΠΑΠ γιατί δικαιόμασταν να δώσει 300.000 και άλλε 300 τον Εύριο. Και μα δώσαν 500.000 προκαταβολή, δηλαδή 300 που έπρεπε να πάρουν τον Αύγουστο και πήραμε άλλα 200 προκαταβολή από τον ΟΠΑΠ έναντι τη χορηγία για να πληρώσουμε την εφορία να παίξουμε στο πρωτάθλημα. Ε, εκεί πέρα πάνω βγήκανε κάποια στιγμή αυτά τα, ε, τα, τα σενάρια. Και προ όφελό μου, τέλο πάντων, ότι εγώ αυτά τα χρήματα στον ε, Ολυμπιακό για να μην έχουμε θέμα. Αλλά ο Ζαμπέτα ήταν ο κακό, ήταν εκείνο, ήταν ο ένα, ήταν ο άλλο, ήταν ο παράλληλο. Υπάρχει κάτι άλλο με τον Ολυμπιακό έτο από αυτό, Όχι. Τίποτα απολύτω. Που, 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 που εωρείται όλο αυτό το, το διάστημα τα χρόνια, ε, και υπάρχει. Αναφέρθηκε, αναφέρθηκε κάποια στιγμή ο Ηλιάδη και είπε στη συνέντευξη τύπου που έκανε για ένα ορφανό δάνειο. Ναι. Στο οποίο ο ίδιο λέει στη συνέντευξη μου, ότι δεν υπάρχει λέει, λογιστική εγγραφή στα βιβλία τη ΠΑΕ. Δηλαδή ξέρετε, τι είπαμε. Υπάρχει ένα άνθρωπο που το λέει ο Γιώργο Δαγόρα, αλλά δεν υπάρχει. Ναι. Ε, αυτό πώ το βρήκε και το είπα, του κατε... του κατευ... δεν και πάει, έξω, το κατέβασε το δικαίωμα. Ναι, ναι, ξέρετε. Πρέπει κάποια στιγμή mm. να το φέρει εδώ στο να στα πει εκείνο γιατί όταν λες ότι υπάρχει ένα ορφανοδάνειο, αλλά δεν υπάρχει λογιστική εγγραφή στα βιβλία τη ΠΑΕ, ε πώ υπάρχει ορφανοδάνειο. Και τι είναι αυτέ οι γελιότητε και αστεότητε που βγαίνει και τα λε σε μια συνέντευξη τύπου. Που δεν ενδιαφέρει κανένα όταν δεν υπάρχει λογιστική εγγραφή. Ờ, ξέple, όταν μιλά κάτι, πρέπει να έχει αποδεικτικά στοιχεία να το αποδείξει. Γιατί κάποια στιγμή με ρωτάνε και πολλέ φορέ στα ραδιόφωνα και παραγωγή και εσύ, ξέρω εγώ, αν ξέρω κάποιον που να φεύγει λεφτά από τον Άρη. Δεν έχω κάποιο στοιχείο. Όταν έψαξα κάποια στιγμή, γιατί είχα κάποιε υπόνοιε και έψαξα να βρω για τρει επιταγέ συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών, που είχα εγώ την υπόνοια τέλο πάντων ότι κάτι παίχτηκε και είχα την πρόσβαση λόγω Διευθύντων Συμβούλου στην Μαρφίν τότε, γιατί με τη Μαρφήν συνεργαζόταν η Πάε. Οι επιταγέ, οι δύο εισπράχθηκαν κανονικά από τον ποδοσφαιστή και πήγαν κανονικά σε λογαριασμό του στην Αργεντινή, γιατί την Αργεντινή ήταν. Mm. Και μία επιταγή εισπράχθηκε στην Αθήνα. Και όταν έβαλα την μαρφή να ψάξει την επιταγή να τη βρει στην Αθήνα, η επιταγή αυτή δυστυχώ εισπράχθηκε στην Ασπίση Μπάνκ η οποία η Ασπίση Μπάνκ έκλεισε. Και το αρχείο ήταν πλέον δεν μπορούσε με τίποτα να ανακαλύψει πού είχε εισπραχθεί αυτή η επιταγή. Την οποία μπορεί να είχε πάρει έπιπλα ο παίκτη από την Αθήνα και να την είχε δώσουν επιπλά. Ολον το μυαλό μπορεί να πάει όπου θέλει. Όταν δεν υπάρχει το αποδεικτικό στοιχείο, το μόνο πράγμα που κάνει είναι να μαρτάνει. Και να κατηγορεί ανθρώπου οι οποίοι ε, ενδεχομένω να μην πήραν ένα ευρώ. Το αν έχουμε υπόνοιε, το αν έχουμε σκέψει, το αν ε, λέμε ε, ότι ξέρω ε, έχουμε στο μυαλό μα 5, 10, 7, 27 πρόσωπα κτλ., ε, δεν σημαίνει ότι ισχύει αυτό. Ε, να αν πω, δεν μπορεί να το αποδείξει. Να πω ότι εδώ και επειδή φτάσαμε μία παρα 10, είναι εδώ και μια μισή ώρα περίπου έχουμε ξεκινήσει ουσιαστικά την εκπομπή φυσικά και τη συζήτηση με τον πρώην διευθύνων σύμβουλο, τον πρόεδρο, το πρόεδρο του λέω πλέον, κύριο Αντώνη Ζαμπέτα εδώ στο, στο Λίμπερο 107,4 και στη Ζούγκλα. Ε, μια μισή ώρα συζητάμε και ουσιαστικά μας αναφέρει τα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια που ήταν ο Άρης και που βρίσκεται τώρα αυτή τη στιγμή, φτάσαμε μέχρι το σήμερα. Ε, μπορείτε να ρωτάτε εσεί ό,τι θέλετε. Ε, να ολοκληρώσουμε σε λίγο. Το, θα, το, πάμε και στο θέμα του επενδυτή και μετά ουσιαστικά ναι. θα δώσω το OK για τι γραμμέ. Όποιο θέλει να, να ρωτήσει κάτι τον, okay. ε, τον κύριο Ζαμπέτα, να τηλεφωνεί τότε. Ε, μηνύματα όμω στέλνετε. Έχω μερικά, έχω και διάφορε ερωτήσει. Θα τι κάνω. Έτσι. Θα κάνουμε ένα λεπτάκι, μια διακοπή να πιούμε ένα νερό. Έτσι, έτσι. να γεμίσουμε τα ποτήρια μα και συνεχίζουμε εδώ στην ε, ζούγκλα παρέα με τον ε, κύριο Αντώνη Ζαμπέτα που συζητάμε για όλα απόψε που αφορούν φυσικά στον Άρη. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ούτε λεπτάκι δεν κάναμε. Έχω μαζεμένα κάποια ερωτήματα και τα λοιπά, Αλλά είπε, Αντώνι, θα κρατήσουμε το κομμάτι. Επενδυτής. Ναι, αν ολοκληρώσαμε, δεν αυτό που ήθελε να πει και αυτά που συνέβησαν ουσιαστικά. Δεν το... τελειώνει, Γιώργο. Αυτό μπορεί αλλά... να είναι με εβδομάδε. Ναι, εντάξει, έχω και τα μέσα τι σημαντικότερα... ερωτήσει θα βγουν και τα υπόλοιπα. Έτσι, έτσι είναι τα σημαντικότερα ε, κομμάτια. Πάμε και στο κομμάτι μας του, το επενδυτή. α ενδιαφέρει ακόμα. Φυσικά. Τώρα εδώ που βρίσκεται το Άρη, αφού είπε πριν φυσικά. ότι ένα επενδυτή. Φυσικά. Πού να προλάβω. Φυσικά, θα, φτά... για πες. θα φτάσουμε και για το σήμερα. Επειδή λοιπόν ε, σου λέω και πάλι, ξέρω από λογιστήριο και ξέρω από την εταιρεία και δόξα τω Θεώ, δεν χρωστά ούτε ένα ευρώ στην προσωπική μου επιχείρηση πουθενά. Όμω σου λέω για πουθενά, πουθενά. Ε, μπορεί να είναι για πει το κτίριό μου, να μην έχουν τελειοποιηθεί οι εγκαταστάσεις, μου, αλλά ήμουν ποτέ των δανείων και ποτέ των καρτών και ποτέ διακοποδάνεια, ορθοδάνεια και όλα αυτά τα πράγματα, ούτε ρευστότητας και ιστορίε. δεν, δεν, τη λέξη δάνεια δεν την ξέρω. Για αυτόν τον λόγο και δεν χρωστάω σε κανέναν. Είχα λοιπόν την άποψη ότι από τη στιγμή που Άρης γράφει 2,5 με 3 εκατομμύρια χρέη, άνοιγμα τέλο πάντων, κάθε χρόνο, και δεν μπορούσε ο ίδιο να τα καλύψει. Ναι. Γιατί δεν σε εξασφαλίζει κάποιο τη συμμετοχή στην Ευρώπη. Ο Άρης δεν συμμετέχει στο σύστημα, σα ίσα, ίσα κυνηγέται από το σύστημα. Είτε με τα δελτία το 1997, είτε με, ε, με το 2005 να φε 9 αγωνιστικέ και κλεισμένο το θηρόν και να μην αλλάξει ούτε μια ποινή, είτε στη Β' Εθνική το κυνηγητό που φάγαμε και να είναι καλά. Σέλνω και πάλι ο Χρυσό Βελώνη, είτε η κουρουμπίλια. Στην ευχή τη Παναγιά, να μην πω χειρότερα πράγματα για ένα μπουκαλάκι νερό, είτε γιατί η Λάρισα έγινε Μπαρσελόνα την προηγούμενη χρονιά και βγήκε εκείνη, είτε γιατί ο Βόλο έσφαξε, έφτασε τέλο πάντων η διαιτησία εκεί να γίνουν τα όρια εναντίον του Παναφυναϊκού. Εμεί να κερδίσουμε κανονικά στη Ξάθη, αλλά δυστυχώ να μην πανηγυρίσουμε την Ευρώπη, είτε γιατί δεν πήραμε διοδότηση και πήραν άλλοι που δεν έπρεπε να πάρουν. ανοίξουν όλου του να τα δούμε. Εντάξει, έπρεπε λοιπόν ο Άρης, από τη στιγμή που δεν είχε τη δύναμη ο ίδιος να, αναστη... να... να νορθώσει το ανάστημά του του αντισυστήματος, γιατί δεν είχε τις δυνάμεις, μπορεί να είχαμε την πυγμή, να είχαμε τη... το πάθος η αριανή, μπορεί να είχαμε τη, τη... 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 τη μαχητικότητα και όλα αυτά τα οποία, δεν φτάνουν αυτά, ε, χρειαζόντουσαν λεφτά. Άρα λοιπόν ε, θα σου πω ότι 8 μήνες πριν παίξουμε με τη Μάντζα City. και επειδή από τότε είχα το... την πρίζα να βρούμε επενδυτή, Βρήκα μια επαφή από έναν Άγγλο ο οποίος ζει στη Θεσσαλονίκη, η μητέρα του και τα λοιπά, Αγγλίδο, ο πατέρας Τήλυνας, ο οποίος είχε πάρει με τη Match City, 8 μήνες επαναλαμβάνω πριν παίξουμε με τη City, έτσι. Mm -hmm. Δεν ήμασταν δεν καν στην Ευρώπη. Ε, και κανονίζουμε και πάμε με τον Νίκο τον Στακιά, με τον Σάιμον τον Γκρόφτ, αυτό το παιδί, ε, στη Match City, ετοιμάσαμε ένα φάκελο για τον Άρη και τα λοιπά, την ιστορία του συλλόγου και όλα αυτά. Είχαμε πάει ήδη στον τελικό, του πήραμε DVD, του δείξαμε τον τελικό, του δείξαμε το φιλικό με την Boca Juniors, τη δυναμική που έχει ο σύλλογο και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό τι ήταν, Αντώνη. Πήγαμε στο Mike Rigg. Ο Mike Rigg είναι το νούμερο 2 τη Manchester City. Μάλιστα. Πήγαμε λοιπόν στο προπονητικό του κέντρο, είδαμε ότι μα ξεναγήσανε, πήγαμε στα γραφεία του, μιλήσαμε. Εσύ και, του... και ποιοι άλλοι. Εγώ, ο Νίκο Στακιά από το marketing και ο Σάιμον Οκρόφτ, ο οποίο σου, σου λέω έκανε την επαφή Ωραία. με την ομάδα. Πήγαμε λοιπόν εκεί, ε, συζητήσαμε, μιλήσαμε. Οι άνθρωποι μα είπαν ότι από την ώρα που ήρθαν εκεί οι Σαουδάραβε έχουν έρθει δεκάδε ομάδε να πάρουν λεφτά. Εμεί είπαμε δεν ήρθαμε για λεφτά. Εμεί ήρθαμε γιατί θέλουμε συνεργασία, θέλουμε τεχνογνωσία, θέλουμε know-how, θέλουμε να μα δώσετε ταλέντα δικά σα να, τα, να, παίξουν σε εμά, να πάρουν την τριβή του και να έρθουν ξανά πίσω σε εσά, αφού εμεί βγαίνουμε κάθε χρόνο Ευρώπη και πετυχαίνουμε το δικό μα στόχο που είναι η Ευρώπη και τα έσοδα. Ε, θέλουμε δανεικού, θέλουμε να βοηθήσετε σε ένα προπονητικό κέντρο γιατί το όνειρό μου και από τότε το είχα βρει την εγκατάσταση, δεν θα πω που είναι, κάποιοι φίλοι γνωστοί ξέρουν, ε, υπάρχει μια εγκατάσταση εκκλησία την οποία παραχωρεί η εκκλησία για 40 χρόνια, υπάρχει κτίσμα μέσα με 30 δωμάτια τα οποία μπορεί να μπουν 60 παιδιά και να είναι εσόκλειστη η K15-17 και η K13-15-17. Η K20 έπρεπε να είναι επαγγελματίε εξ αρχή. Δεν πρέπει να είναι πλέον στα τεχνικά μας, σε ακαδημίες, πρέπει να είναι επαγγελματίε. Και ο, το όνειρό μου ήταν αυτό, να γίνει αυτό το προπονητικό κέντρο, το οποίο ήθελε μια επένδυση της τάξης των έως εκατομμυρίου. Θα μπορούσαν να το δώσουν ε, με τη μορφή να πάρουν τα δικαιώματα από δύο-τρεις παίκτες δικούς μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτός ήταν ο στόχος. Mm -hmm. Γυρίσαμε πίσω, γυρίσαμε πίσω. Ε, τι είναι αυτά που κάνετε και ποια μάτσε εσύ και δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ αυτοί εδώ και γιατί πήγαμε εκεί και Ποιος αυτά και μέσα από την ομάδα και ε, άνθρωποι του, του περίγυρου δεν πιστέψανε και δεν πρόκειται να έρθουν και ε, όταν δεν το υποστηρίζει ο ίδιος δεν πρόκειται να έρθει ποτέ κανένας. Έκανα μια δεύτερη προσπάθεια με Γερμανία, αλλά ε, τότε υπήρχε η άποψη ότι η Λέσχη μπορεί να γιγαντωθεί και η Λέσχη μπορεί να παίξει το ρόλο του επενδυτή αυτού στην εισορροή χρημάτων, άρα ε, ναι μεν θέλουμε επενδυτή αλλά δεν πρόκειται να έρθει, και οι ομάδες δεν διοικούνται από επενδυτές αλλά διοικούνται από ο, ο, τους ε, φιλάθλους αυτό το μοντέλο τους πάνω περνάει και στην Ευρώπη άρα δεν υποστηρίχθηκε ποτέ με μανία αυτό το πράγμα Δηλαδή ενώ είχαν γίνει κάποιες επαφές ε... Σου λέω, και... Mike, Greek, έχω φωτογραφικό υλικό Ό,τι σου λέω, ναι. ό,τι σου λέω στοιχεία <κλειά> Πάει φωτογραφικό υλικό τη επίσκεψη στα προπονητικά τους κέντρα στα γραφεία τους, στις νομιλίες ε, Ήρθανε για να, σου, για να σου αποδείξω ότι ήρθανε, όταν βγήκε η κλήρωση και έβγαλε η κλήρωση η Μάντσε City Άρης, γιατί εκείνο το 8ημινο υπή, υπήρχε μια διαργασία, ναι. αλλά δεν είχαν έρθει ακόμα εδώ στην Ελλάδα, εγώ πανηγύριζα στα γραφεία. Μου λένε Είσαι τρελό. Θα παίξουμε με τη Μάντσε City. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα του κάνουμε. Την αθλέτικο την πετάξαμε έξω, γιατί να μην κάνουμε το αντίστοιχο και στη City. Ε, με αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι έρθουν πλέον εδώ θα πάμε να του δείξω το προπονητικό που θέλω για του πτυρικάδε και θα πάμε να του δείξω τι πρέπει να κάνουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μπορούν να τα αποφύγουν, αυτά έρθουν. Και όντω όταν ήρθανε, ένα μήνα μετά το παιχνίδι, αφού έγιναν και τα δύο παιχνίδια και αποκλειστήκαμε κτλ., και στείλαν το σκάουτερ του, είδαν το προπονητικό, μιλήσαμε στα γραφεία τη Λέσχη, του αναπτύξαμε το μοντέλο διοίκηση τη ομάδο κτλ. Αλλά δικά του εσωτερικά θέματα μετά, ανακατατάξεις στο του Μασκάου, ανακατατάξεις από εδώ, ανακατατάξεις από εκεί δεν επέτρεψαν την συνέχιση της κουβέντα. οπότε το project κάποια στιγμή δεν έγινε. Επειδή όμω εγώ είχα την, ε, την, την, την τρέλα και έψαχνα με μανία και ακόμα και σήμερα το κάνω και θα σου πω και γιατί το κάνω μέχρι σήμερα έπρεπε να βρεθεί οπωσδήποτε μια λύση να, να, πάρουμε, να βρούμε επενδυτή. Άραγε τα ταξίδια στην Γερμανία γίνανε περισσότερα. Το 12 που έφυγε η διοίκηση, του παρατήσαν όλου. Εγώ εκείνο το καλοκαίρι δεν είχε κανένα τίποτα. Πήγα στην ε, Κλουκέρνη, Εκεί είναι το μεγαλύτερο φορτηγικό γραφείο τη Ελβετία. Υπήρχε άνθρωπο ο οποίο έχει αυτό το μεγαλύτερο φορτηγικό γραφείο. Δηλαδή διαχειρίζεται τα χρήματα των περισσότερων πλουσίων εκεί ανθρώπων. Και η γυναίκα του είναι Ελληνίδα. Έχει σπίτι στο Πευκοχώρη. Βρεθήκαμε και στο σπίτι του. Τα είπαμε. Έβαλε λοιπόν άνθρωπο δικό του, Πολύ δικό του και πολύ αριανό, να παρακολουθήσει τη Γενική Συνέλευση τη Λέσχη. Την επόμενη μέρα το πρέμπει ο τηλέφωνο και μου λέει: Με ξαναπάρει για τον Άρη, γιατί εγώ δεν μπορώ να συμβουλέψω ανθρώπου να έρθουν να επενδύσουν σε ένα τέτοιο χάο. Γιατί εκεί ήταν η Γενική Συνέλευση τη Λέσχη το 2012, όπου βγήκε τελικά η διοικούσα επιτροπή, όπου δεν υπήρχε αρχή και τέλο, δεν υπήρχε πλάνο, δεν υπήρχαν ποιοι άνθρωποι. Δηλαδή, τι κάναμε. Διώξαμε του πάντε από τον Άρη, φύγεται, θα δούμε εμεί τα κάνουμε. Είναι ελληνικό στοιχείο αυτό. Φύγε εσύ, θα δούμε εμεί τα κάνουμε. Ναι. Ε, Πώ φύγε. Φύγε η ζαγόρα από το μικρόφωνο ναι, 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 και το μικρόφωνο θα είναι μόνο του. Ε, όχι. Και θα δούμε εμεί ποιο θα φέρουμε στο μικρόφωνο να μιλάει. Ε, όχι, πρώτα θα βρούμε τον αυτό που θα μιλάει και μετά θα πούμε η ζαγόρα φύγει από το, το ναι, μικρόφωνο. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν εμεί διώξαμε πρώτα, δεν είχαμε ποιο να φέρουμε, δεν έμπαινε κανένα γιατί δεν ήθελε να λάβει τα θεωρητικά 40 εκατομμύρια χρέη που δεν ήταν ποτέ 40, αλλά ήταν 15. Οκ. Okay. Mm -hmm. Άλλη αυτή. Όπου τελικά βγήκε ο Σκόρα και είπε κάποια στιγμή ότι τα χρέη είναι 20, Τελικά πόσο ήταν, 40-20. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπο αυτό να με πάρει την επόμενη μέρα τηλέφωνο και να μου πει: Μην με ξανανοχλήσει για το θέμα του Άρη. Αυτό ο άνθρωπο δυστυχώ είχε και άλλη πρόταση ένα ακόμα πολύ μεγαλύτερο Έλληνα. Όπου υπήρχαν κάποιε συζητήσει ότι και καλά θα έρθει αυτό ο Έλληνα. Δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, είναι από την Καλαμάτα. Δυστυχώ, έχοντα αυτό την αρνητική πλέον άποψη για μα και τον μπάχαλο το οποίο επικρατούσε σε εμά, ναι. Ε, τον απέτρεψε και αυτό τον Έλληνα. Και μετά ερχόμαστε στο 13 κάποια στιγμή που μιλάω με έναν αριανό ε, δικηγόρο από την Αθήνα ο οποίος έχει και εκείνος μεγάλη κάψα και τρέλα για τον Άρη ο οποίος είναι δικηγόρος ναυτικού δικαίου. Ασχολείται δηλαδή με το θαλάσσιο δίκαιο. Άρα ποιο έχει πελάτες του? φωπλιστές. Ναι. Και εκεί κάνει λοιπόν κάποια στιγμή, τον έχω γνωρίσει εγώ το 12 που κατεβαίνω κάτω και τον έχω γνωρίσει και κάνουμε κουβέντα. Κατάλαβε το σκεπτικό μου, κατάλαβε ποιο είμαι, για πώς λειτουργώ, πώς σκέφτομαι, πώ δρώω. Ε, συμφωνήσαμε, βρήκαμε, υπήρχε χημεία και ο άνθρωπο είπε θα σε βοηθήσω. Δεν θα βοηθήσω. Έναν, τον Άρη θα βοηθήσει, όχι εμένα. Και όποιο κάνει κάτι για τον Άρη, το κάνει για τον εαυτό, το κάνει για τον Άρη. Και δεν έχω μετανιώσει για το τίποτε, ό,τι και αν έχω κάνει και δεν έχω μετανιώσει και για όλο αυτό το κόστο το οποίο επομίζομαι. Ο άνθρωπο λοιπόν αυτό έφτασε στο σημείο ε, να μιλήσει με κάποιον εφοπλιστή, ο οποίο είχε όμω ε, γνωστό του τον De, το Βελί, το, αυτό το Αθηνών. Ναι. Και όταν τον πήρε και του λέει: Είμαι έτοιμο να πάρω τον Άρη, του λέει: Σήκω και φύγει από εκεί. Πρώτον για το δικό μα εσωτερικό πόλεμο. Και δεύτερον γιατί το ελληνικό. Ποιο ήταν έτοιμο να πάρει τον Άρη, Ένα εφοπλιστή, ο οποίο ήταν φίλο του Βελί είχε γνωστό το Βελί. Ναι. Δεν έχει σημασία να πω με το όνομα αυτό γιατί το, δεν, δεν τον πήρε οργά, από το πήρε ποτέ τον Άγιο. Αυτό του ναι, ναι. Όπου τον πήρε μου, και το συμβουλεύτηκε να, να πλέξω με τον ποδόσφαιρο και του είπανε και του μακριά. Του ε, κατάλληλο. Πώ έτυχε. Τι κάνετε μια κάτι αυτό. ναι, αυτόν. έτυχε, ναι, να... ναι, αυτόν, αυτόν έτυχε να γνωρίζει. Αυτόν έτυχε να γνωρίζει δυστυχώ. Έτσι λοιπόν ε, δεν βρήκαμε παιδιτή αλλά θα σου πω και έτσι. Αυτέ είναι οι προσωπικέ δικέ μου προσπάθειε. Δεν ξέρω ποιο άλλο έχει προσπαθήσει προσωπικά να κάνει κάτι. Δηλαδή αυτό ήταν έτοιμο να. Ε, τον έψησε ο δικηγόρο, ο δικό μα Βαριανό από την Αθήνα, τον έψησε. Γιατί σου είπα και κάτι, όταν είχα πάει στο μέγαρο Μαξίμου με Κατσιάουνι και Γρόλιο. Δυνατό ήταν Αντώνη αυτό. Πάρα πολύ. Δυνατό είναι Εφοπληστής, μάλλον. Αποκλειστή σε... Γιώργο και μη δυνατό δεν υπάρχει. <laughs> δηλαδή. Ναι, εντάξει, όντω. Να έχει. Ναι, ναι, 5.000 και να έχει, φτάνει. Να μην έχει 100 κοντέινερ, 5.000 καΐκια να έχει. Ναι, ναι, ναι. Ε, υπάρχει δύναμη στη θάλασσα, φίλε. Η, η ελληνική ναυτιλία είναι στι πρώτε θέσει παγκοσμίω. Ναι. Εντάξει. Και πήγε και έπει στο Ναι. αλλά αυτά εδώ είναι μεμονωμένε δικέ μου κινήσει και έχω κι άλλε να σου πω. Και θα τη συνεχίσουμε τη, στο θέμα γιατί επενδυτή είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και είναι η μοναδική λύση του Άρη. Δεν υπάρχει άλλη. Όσοι πιστεύουν σε φαντάσματα και σε νυχτερίδε και σε δόν δεν υπάρχει ελπίδα. Η μοναδική λύση είναι επενδυτή στον Άρη και τέλο, δεν υπάρχει συζήτηση από αυτού, γιατί δεν φτάνουν κανένα τα χρήματα ακόμα και μέσα στην Ελλάδα. Λοιπόν, ε, βλέπεις βλέπει ότι ο ανταγωνισμό τουλάχιστον μέσα στην πόλη τη και έχει βρει άνθρωπο ο οποίο έρχεται από το εξωτερικό, δεν από την Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώ οι περισσότεροι επιχειρηματίε αναπτυχθήκανε δανειακά και χρωστάνε οι λεφτά στι τράπεζε, είτε στο δημόσιο και του κυνηγάται το δημόσιο. Άρα πώ θα βάλουν λεφτά στον Άρη. Άρα πρέπει μόνο απ' έξω να έρθουν λεφτά. Αυτό όμω έπρεπε να είναι δουλειά του μεγαλομετόχου που ήταν η Λέσχη, του επόμενου μεγαλομετόχου που ήταν ο Α οι οποίοι έπρεπε να φωνάξουν οικονομοτεχνικού, οικονομολόγου. Υπάρχουν τέσσερι ευρωπαϊκέ εταιρείε, οι οποίε ασχολούνται με πολλέ πολλοσφαιρ, ποδοσφαιρικών ομάδων στην Ευρώπη. Εντάξει. Στην Αγγλία είναι τα μεγαλύτερα γραφεία και στα νησιά Κέιμαν ακόμα περισσότερα. Για φορολογικού λόγου οι Άγγλοι έχουν πάει στα νησιά Κέιμαν. Όταν λοιπόν εκεί υπάρχουν συγκεκριμένα γραφεία τα οποία κάνουν συγκεκριμένη δουλειά, ασχολούνται μόνο με πολλοί ποδοσφαιρικών ομάδων, έχει την υποχρέωση Άρη να πα αυτού με ολοκληρωμένο φάκελο, τον οποίο θα σου φτιάξει μια μεγάλη οικονομοτεχνική εταιρεία. Και δεν θέλω να διαφημίζω κάποιε, αλλά εγώ έκανα κρούση στην Deloitte and Touch, την οποία εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι άλλοι, θα πάμε λέει στην Deloitte and Touch, γιατί το πάω στο ραδιόφωνο. Ε, έγινε κουβέντα με την Deloitte, είναι παγκόσμια εταιρεία. Δεν θέλανε οι άνθρωποι για τους δικούς τους λόγους δεν μάθαμε ποτέ τους ακριβείς, για απάντηση ήταν δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τον Άρη. Ε, οπότε έπρεπε να βρεθεί άλλη οικονομοτεχνική εταιρεία, που είναι μοναδική στον κόσμο αυτή, η οποία θα συνέταγε ένα φάκελο ε, με πλήρη οικονομικά στοιχεία, με πλήρη στατιστικά στοιχεία, με πλήρη ε, 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 στοιχεία εισιτηρίων, ε, στο, στο, ελληνικό κοινό, ακροαματικότητα, τηλεθεάσει που άρεσε είναι παντού πρώτο ή μέσο πρώτο. Και αυτά έπρεπε να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευση, όπω με τα φιλικά Μπόκα Τζούνιον σε Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Πορεία ήταν ένα σημαντικό ατού ε, στη συζήτηση που έγινε και, και, γίνονται ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αποτέλεσμα, ε, δεν το έκανε ποτέ αυτό ο Άρη, γιατί ποτέ δεν ασχολήθηκε σοβαρά με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Να σου πω την αλήθεια, αν με ρωτήσει γιατί δεν έγινε, θα σου πω, δεν ξέρω. Δεν θέλανε, δεν μπορούσαν, δεν του ενδιέφερε, πιστεύανε ότι θα, ο θα σώνεται με, με τον αυτόματο πιλότο κάθε χρόνο. Πιστεύανε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Δεν, δεν, δεν έχω πάρει απαντήσει ποτέ από κανέναν. Γιατί δεν το κυνηγήσαμε, ή γιατί δεν θέλαμε, ή γιατί δεν το κάναμε. Και φτάσαμε σε μια γενική συνέλευση για να, να ρωτήσω, υπάρχει business plan. Και όταν μου είπε ο συμπαθή κατά τα άλλα, ο Βασίλη Φουλίγκα, ότι υπάρχει ένα business plan, όταν το είδα, του ζήτησα συγγνώμη, αλλά αυτό φίλε μου δεν μπορεί να διεκδικήσει. Χρήματα. Δεν φταίει ο ίδιο. Και εκείνο ένα ήταν, μόνο του ήταν. Δεν έγινε συντονισμένα από τον Άριο ω φορέα. Γιατί υπάρχει ένα εσωτερικό ανταγωνισμό. Φύγε εσύ, έλασαι. Εσύ. Ε, όχι εσύ, φύγε, έλασαι. Ε, όχι, εσύ, φύγε τα καλά, τα κάνω εγώ καλύτερα. Γιατί πιστεύει απ' έξω. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι έξω από αυτό το στούντιο να λε ότι θέλει για αυτό το ραδιόφωνο. Ο ιδιοκτήτη, εσύ, η παραγωγή, το προσωπικό ξέρει με πόσο κόπο στήθηκαν αυτά τα μικρόφωνα και πώ στήθηκε η κάθε επιχείρηση και ο καθένα ξέρει τα δικά του. Τα του, του, του σπιτιού του. Το πόσο εύκολο είναι να κάνει κριτική και να λε απ' έξω, Ελά, ρε, τι κάνετε εσύ εκεί πέρα, ρε, φύγετε, θα κάνουμε εμεί καλύτερα. Τα είδαμε. Ο Στεφανίδη σούλιαζε το 11 με την άρεση ενότητα κτλ. Και, τα λοιπά και, τα λοιπά και, όταν ήρθε στη διοίκηση, στα Σταδικούσα δεν πήρε διοικητική ευθύνη, την πήρε μετά στη Β' Εθνική σε χειρότερη φάση του λόγου και κατάλαβε στο πετσί του πόσο δύσκολο και σχεδόν ακατόρθωτο είναι να πετύχει κάτι μόνο σου. Και θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που είπε ο τους Έλληνες λένε να φοβάστε όταν μορφωθούν και ενωθούν. Ξέρετε το είπε αυτός ο κορυφαίος άνθρωπος στην ιστορία του, της γης. Γιατί ξέρετε ότι δεν θα μορφωθούμε και δεν θα ενωθούμε. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στον Άρη. Δεν ενωνόμαστε, δεν γινόμαστε μια γροθιά, βλέπουμε μόνο φαντάσματα εσωτερικά, αντί να πάρουμε να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί αντίπαλοι μας. Ναι ε, το είδα και όταν ενωθήκατε τι έγινε. Πότε ενωθήκαμε, ποτέ. Ε, τότε. Πότε. Ε, πότε, να τότε. Ποτέ, ποτέ πότε. Πότε, πότε. ρε φίλε, ποτέ, ποτέ. Ε. Δεν ενωθήκε ποτέ ο Άρης, δεν έγινε ποτέ μια γροθιά. Πάντοτε είχαμε εσωτερικέ διαμάχες. Τι λε, Μωρέ, τότε Γιατί? ήταν όλοι μαζί ο Σουμπετρία, okay. ο Σκόρδα, αυτά. Άρισε φεύγει με αθλητικά ε, νέα. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι, πλέσκι, stop, όχι, όχι. Στόπ, όχι. Δεν ταξί. Σκόρδα, νέα, λάνι, νέα, Ε, Πώ όλα μαζί όχι, ήταν, εν, όλα μαζί, εν, ό, όλοι. δεν ήταν ενωμένοι μα. Δεν ήταν όλα μαζί. Ε, πώς δεν ε, ήμασταν, όχι, όλα. τα αθλητικά νέα δεν έγιναν. Δεν τότε. Τότε. μιλούσε για μια γροθιά. Όλοι απέναντι ήταν κακοί. Πάμε να του απαυτώσουμε όλου. Και τι έγινε, ήταν το 6 Το 6-7-8 ήταν. Το 9 δεν ήταν πλέον. Ναι, γιατί ναι, λέω γιατί πώ ξεκίνησε, Αντωνίου. Αυτό λέω. Ποτέ ενωμένοι. Ποτέ. Ενωμένοι ποτέ. Γιατί τότε υπήρχαν ακόμα και τότε, το 678, που θεωρητικά η ομάδα έκανε άλματα από τη Β' Εθνική και μετά. Υπήρχαν ε, ποντίκια, υπήρχαν κακοί Αριανοί. Δεν υπάρχουν κακοί Αριανοί, ρε φίλε. Υπάρχουν μόνο Αριανοί. Δεν υπάρχει κάποιο που να ξέρει καλύτερα τον Άρη, περισσότερο τον Άρη, να αγαπάει περισσότερο τον Άρη, να, να λατρεύει περισσότερο τον Άρη. Όλοι οι Αριανοί έχουν ένα πράγμα στην καρδιά του, στην ψυχή του. Το σήμα του Θεού του πολέμου. Πώ δηλαδή εσύ είσαι περισσότερο Αγιανό και εγώ είμαι λιγότερο. Η Εγώ είμαι περισσότερο, εσύ είσαι λιγότερο. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό λοιπόν το Αγιανόμετρο υπήρχε στον Άρη. Άρα δεν ήμασταν ενωμένοι. Πώ ήμασταν ενωμένοι, Από πού είμαστε ενωμένοι, ενωμένοι με Αγιανόμετρο. Πού ρε φίλε, οι δύο έβριζε την, 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 την 7, η 7, την 9, η 9, την, την 3, η 1, την 3. Τα ξεχνάμε δηλαδή τι αντιμαχίε που υπήρχαν μεταξύ Ιερολογιτό και Σούπερτ 3 1 με 3. Ή ξέρω εγώ, όταν μεγαλώσαν τι τρία, πήγανε στι δύο, μαλώνανε με του απέναντι και ε, ναι, μετά Ναι, γιατί αντιδρούσαν οι ρολοχίτε, ναι, γιατί ε, ο, ναι, ο Σκόδο αυτά... έκανε τα κουμάντα με τον ναι, Σαββόρη Ακριβώ. Άρα δεν ήμασταν ενωμένοι. Και του άλλου είχαν να απέξω. Άρα στα λόγια μου έρχεσαι, δεν ήμασταν ενωμένοι. Σήμερα θεωρητικά είμαστε ενωμένοι σε κάποια κομμάτια. Έχουμε όμω φτάσει σε σημείο ανθρώπου. Και να κατεβάσουμε την ένταση. Έχουμε φτάσει σε σημείο ανθρώπου mm -hmm. οι οποίοι βοηθήσαν την ομάδα, θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν ακόμη περισσότερο. Έχουν την εμπειρία, έχουν γνωριμίες, έχουν επιχειρηματικέ επαφέ, να του έχουμε κάνει να μην θέλουν να ασχοληθούν. Και για να μην ξεφύγουμε από το θέμα μα, επενδυτή, θα σου πω λοιπόν ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ξενοδόχο, ο οποίο ο γαμπρό του, μεγαλωμένο στην Αλκμίνη, στην Αλκμίνη συγκεκριμένα στην Αλκμίνη, ναι, ναι. είναι στη Lehman Brothers, διαχειρίζεται ανθρώπων από την Αμερική εκατομμύρια. Εκατομμύρια, σου μιλάω για εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, ξέρω εγώ, δολάρια. Και όταν τον πλησίασα να του πω πέντε πράγματα, να τα αναλύσουμε και να του πω το σκεπτικό και ποιο είναι αυτό και η υγιής ανάπτυξη πολλής ποδοσφαιριστών, συμμετοχή στην Ευρώπη, εξυγίαση της ομάδος, ε, καινούριο γήπεδο στο μέλλον, όλα αυτά τα πράγματα, μου λέει Αντωνή, δεν θέλει να ακούσει για Άρη. Το καταλαβαίνεις, αριανός, μεγαλομένος στην Αλκμίνης, άνθρωπος με, με πολύ μεγάλη δύναμη μέσα στο... Παγκόσμιο γίγνεσαι γιατί όταν μιλάμε για Λίμα Brothers μιλάμε ίδια, για, τώρα, για τελευταία, παγκόσμιο. Τελευταία, ορίστε, τώρα τελευταία δεν θέλει να ακούς Γιάρη. Στα πανηγύρια ήταν και αυτό όμω μέσα. Όχι δεν ήταν. Ε, Πώ δεν. Όχι ε, δεν, δεν ήταν γιατί ήταν ποντίκι. Κατάλαβε. Ήταν ποντίκι τότε. Ένα από του λόγου λοιπόν είναι αυτό ότι τότε, τότε ήταν ποντίκι. Και ένα δεύτερο λόγο ήταν ότι όταν έφτασε να σκοτωνόμαστε από το 12 και μετά. Γιατί αυτό κάνουμε. Σκοτωνόμαστε μεταξύ μα. Και μα στέλνει άλλοι. Ενώ μη σκοτωνόμαστε μεταξύ μα. Ε, Πώ είμαστε ενωμένοι. Δεν μπορεί να πετύχει τίποτα. Και θα σου πω λοιπόν το, το επόμενο: Για να μείνουμε στο θέμα του παιδί και να το κλείσουμε και μετά να ανοίξουμε γραμμέ ή τι θε να κάνουμε. Εγώ, λοιπόν, το 2012, ω επιτροπή, συνέχισα τον αγώνα μου να ψάχνω παιδί. Σου είπα: Πήγα το καλοκαίρι στην ε, Ελβετία, βρέθηκα με αυτό το φοροτεχνικό, το μεγαλύτερο φοροτεχνικό γραφείο εκεί πέρα. Γύρισα πίσω και κάποια στιγμή, μέσω του Μίχαλ Πρόμπιρ, του πρώην προπονητή μα, έφτασα στο Jürgen Klopp, τον προπονητή τη Dortmund. Και μέσα από το Jurgen Club έφτασα στον Άκη Βάτσκε. Ο Άκη Βάτσκε είναι ο πρόεδρο τη Ντόρτμ. Ο άνθρωπο αυτό έχει βιοτεχνία στην Ελλάδα, δεν πούμε πού, με Έλληνα συνέτερο. Έχει έρθει πολλέ φορέ στη Θεσσαλονίκη και ήξερε απ' έξω και ανακατά τα θέματα του Άρη. Ναι. Με έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Και. Από πού τα ήξερε? Αφού σου λέει έχει βιοτεχνία, βραδύ ρούχα, τα οποία πουλάει η εταιρεία του. Στην πυροσβεστική και στην αστυνομία πανευρωπαϊκά, ah, okay. και η παραγωγή γίνεται στην Ελλάδα. Mm -hmm. Έχω το κινητό του και από τότε υπήρχε μια επαφή, η οποία διακόπηκε από την ώρα που εγώ δεν ήμουν πλέον ε, διοικητικό παράγοντα. Δηλαδή, επαφή όπως, με... για τι πράγμα, σπώ. Επαφή ε, για να ζητήσουμε τεχνογνωσία, να ζητήσουμε know-how, να ζητήσουμε συνεργασία από την Dortmund. Με είχε παραπέμψει στο πρώτο κομμάτι να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, δηλαδή σταδιακά ε, με το εμπορικό τμήμα. Υπήρχε αλληλογραφία δικιά μου. Ζητήσαμε από την Τόρμπου να πάρουμε προϊόντα δικά του στη δικιά μα την boutique, να βάλουν δικά τους, δικιά μα στη δικιά του την boutique. Ζητήσαμε από, να μα δώσουν του προμηθευτέ του προκειμένου να παίρνουμε καλύτερε τιμέ έχοντα παράγοντα ε... ε... ξέρω εγώ, 100.000 τα σάκια. Θα φτιάξουν άλλα 2.000 τα οποία θα έχουν το ίδιο σχέδιο, το ίδιο design και θα έχει απλά το λογότυπο τη Τόρμπου, θα έχει το τουάρι. Mm. Τα email αυτά υπάρχουν ε... στο γραφείο μου για όποιον ενδιαφέρεται να βρει την αλήθεια. Να τα δώσω. Ε, φτάσαμε όμως το Δεκέμβριο του 12. όπου εκδιώχθηκα. τους είπα: Δεν έχω ανταλλάγμα να μείνω, δεν με ενδιαφέρει να μείνω. Αφήστε με να, να βοηθήσω την, την ομάδα, αφήστε με να σα βοηθήσω με την εμπειρία. Γιατί μεσού τη χρονιά, άλλο πράγμα είναι να ξεκινήσει το καλοκαίρι και να στήσει μια διοικητικά καινούρια ιστορία και αγωνιστικά κτλ. Και, και άλλο μεσού τη χρονιά, όταν η ομάδα τρέχει και έχει ένα ρυθμό, να κάνει αυτέ τι αλλαγέ αποφασίσανε διαφορετικά ή τις λέσχες υπό την πίεση του κόσμου να φύγει ο Ζαμπέτας ο κακός κτλ κτλ και εκεί δυστυχώ, από εκείνο το σημείο και μετά η επαφή μου με την Ντόρπιν διακόπη γιατί δεν ήμουν πλέον διοικητικός και πρέπει να το γνωρίζει αυτό ότι σε όλες τις ομάδες ε, μεταξύ διοικήσεων υπάρχει και συνεργασία κτλ όταν δεν είσαι πλέον διοικητικός παράγοντας δυστυχώς αυτή η διαδικασία διακόπτεται γιατί η εκάστοτε ομάδα θέλει την επίσημη συνεργασία με την ομάδα και όχι με τρίτα πρόσωπα εκτό ομάδων. Έτσι, εγώ λοιπόν μέσα στο υπόμνημά μου. Του είπε ότι είχε αυτή την επαφή και τα λοιπά. Ναι, εδώ θα να ήθελα καταλήξω. Έδωσα στον ψηφίδι μία έκθεση με 25-30 θέματα. Κάποια στιγμή μου λέει Εσύ είναι 100 τα θέματα. Λέω, εγώ σου έδωσα τα 25 πιο σημαντικά. Είπα, έχει χίλια, όχι 100. 100 είδε εσύ. Κάτσε να δει και τα υπόλοιπα. Θα σου έρχονται, λέω, κατά καιρού και κατά διαστήματα, αφού μάθει πρώτα τι γίνεται εκεί μέσα. Ε, του έδωσα τα 25 φλέγοντα θέματα που έπρεπε να δει οπωσδήποτε. Εγώ δεν πήρα καμιά έκθεση το 9. Δεν μου έδωσε κανένα στοιχεία. Δεν ε, μπόρεσα ποτέ να βγάλω άκρη τι γίνεται ακριβώ ε, σε επίπεδο χρεών. Γιατί έρχονταν το ένα πίσω από το άλλο το κουτουλίδι. Ναι. Εγώ λοιπόν έδωσα μια έγγραφη έκθεση στον ψηφί. Την έχω και αυτή να σας τη δώσω να θέλει διαβάσει. Και κάποια στιγμή λοιπόν μέσα αυτά ήταν και η εμπορική συνεργασία με την Dortmund. τα κινητά τηλέφωνα, τα email κτλ. Όπου την εμπορική δεν την ανέλαβε ποτέ κανένα σοβαρά για να κάνει αυτά τα βήματα. Γιατί και ο ψηφίδη ξεκίνησε το Δεκέμβριο και τον Απρίλιο ε, πάλι με διαδικασίε αλόκοτε, χωρί ε, τα λοιπά. Και υπό το πρόσχημα ότι θα πέσουμε, θα κάνουμε, θα ράμε και ότι θα μα σώσει ο Σκόρδα και όλα αυτά, ε, έγινε πάλι αντικατάσταση τη διοίκηση και φυσικά με λάμπρο Κορά δεν υπήρχε καμία επαφή και όχι η Dortmund, ε, την, ε, το Θεό να το έφερνε, θα σε έλεγε όχι, γιατί ήρθε από σένα. Εδώ θα σου πω ότι είχαμε ένα από του καλύτερου γυμναστέ στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένο τον Νίκο τον Βλάχο, τον οποίο δεν τον ήξερα. Μου τον προτείνανε και όταν είδα το βιογραφικό του, ζήτησα αυτό να έρθει άμεσα στην ομάδα. Ε, γιατί ήταν ένα πολύ εργαλείο. που άνθρωπο σπούδασε αθλητρική στη Γερμανία, ήταν 7 χρόνια άντρα Φραγκφούρτη. Ε, για κάποιου λόγου βρέθηκε στην Ελλάδα. Έχει δικό του γυμνασίο και Όλα είναι επιπέδου Champions League τα μηχανήματα. Ο Αγκάν θα έκανε μόνιμα προπονήσει εκεί γιατί τον βοηθούσε άπειρα η εκγύμναση. Θα σου πω ότι είναι ο μόνο Έλληνα γυμναστή ο πήγε επιλεγμένα στην ε, Dortmund, σε κάμπ τη Dortmund από την Athlete Performance, είναι μια Αμερικάνικη πολυεθνική γυμναστών, η οποία επιλεγμένα πήραν μόνο αυτόν. Από όλη την Ελλάδα. Ε, Εμεί αυτόν τον διώξαμε, ή τον έφερε ο Ζαμπέτα. Ε, δεν υπάρχουν αυτά. Αποτέλεσμα λοιπόν ότι δεν υπήρχε πλέον συνέλλαγη. Όταν ήρθε ο Ηλιάδης τον πλησίασα να του το δώσω αυτό. Δεν ήθελα να αποφυληθώ εγώ κάτι, ήθελα να αποφυληθεί η ομάδα μου να συνεργαστούν κτλ., να του δώσω τα email κτλ. Είχε. Ε, ε, ορίσει έναν άνθρωπο ο οποίο ήταν στην εμπορική. Κάθε Κυριακή που τον έβλεπα στον κήπεδο γιατί πήγαινα, του έλεγα: Θα βρεθούμε να σου δώσω τα στοιχεία, θα βρεθούμε να μιλήσουμε, να, κάνουμε, να, να προωθήσετε τη συνεργασία, mm -hmm. να κάνετε κάτι. Ναι, 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 δεν έγινε ποτέ τίποτα. Και αυτό φυσικά εξέπνευσε και πήγε κάποια στιγμή στον καλάθι των αχρήστων. Αυτό θέλω να σου πω ότι αν υπήρχαν πέντε άνθρωποι, και αν μα ακούνε, γιατί θα φτάσουμε και στο σήμερα και στο αύριο, ή να κλείσουμε με το σήμερα και το αύριο αφού ακούσουμε τι ερωτήσει του κόσμου. Ε, αν υπήρχε δυνατότητα να, να, μπορέσει η ομάδα να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, να υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική, να υπάρχει μια επιχειρηματική λογική, να υπάρχει μια λογική ευρωπαϊκού προσανατολισμού, να πουλάμε ποδοσφαιριστέ σε εξωτερικό, να, αφού του εκπαιδεύσουμε σωστά, αφού έχουμε τα σωστά γήπεδα. Γιατί, άμα βλέπει που έκανε η ΚΑΠΑ 17-20 ΚΑΠΑ ε, προπόνηση, θα, θα γελούσε και θα έκλαιγε. Στο γήπεδο σου ρωτή, δύο ομάδε, γιατί, γιατί δεν υπήρχαν οι δυνατότητε να αγοραστούν εκτάσει, να γίνουν τα προπονητικά. Υπήρχε τη Εκκλησία, αλλά δεν υπήρχε το 1 εκατομμύριο να τελειώσει αυτό. Η πολιτεία δεν βοήθησε ποτέ σε αίτημά μα να γίνει αυτό το προπονητικό τη τάξη του 1 εκατομμυρίου. Η Εκκλησία δεν είχε τα λεφτά να το δώσει στον Άρινα να γίνει. Ε, εντάξει, πώ να γίνει. Η κρίση ήρθε. Τα έσοδα μειωθήκανε απειλώ. Άρα δεν έγινε το προπονητικό για την ΚΑΠΑ 17-20. Γιατί δεν σου κρύβω ότι την Κυριακή την τελευταία προχθέ με την Γιάννησον αναγίνηση. Και καθότι υπάρχει εδώ το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ε, μάλλον πανευρωπαϊκό τουρνουά νέων που έγινε στην Κατερίνη και στη Βέρεια, υπήρχαν τρεις σκάουτερ, της Freiburg, της ε, Düsseldorf και της Stuttgart. Με τους ανθρώπους αυτούς βρέθηκα μετά το παιχνίδι και συζήτησα. Ήταν στο Χαριλάου προχθές. Υπήρχε χαριλάο ναι. Ναι. επαφή μέσω ενό ατζέντη από τη Γερμανία. Έγινε η συνάντηση, μιλήσαμε μαζί κτλ. κτλ. Και θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και άλλα πολλά πράγματα. Δεν ήρθαν να κάνουν αυτοί. Αφού να δούνε τα, τα φιλικά εθνική Γερμανία, σε Γαλλία, σε Ισπανία και Ελλάδα. Και εκμεταλλευτήκαν το κενό του και ήρθαν στο Χαριλάδο. Δεν ήρθαν οι τον Άρη. Εκμεταλλευτήκαν απλά το κενό του. Είπαμε: Πάτε να δείτε το παιχνίδι. Μήπω διακρίνετε και κάποιον και τον πάρετε. Και έχει ομάδα έσοδα. Ε, αυτά δεν γίνονται όμω. Γίνονται συντονισμένα, γίνονται οργανωμένα, γίνονται με άλλε πολιτικέ και με άλλε τακτικέ. Ε, Τέλο πάντων δεν απέφερε κάτι και η κρίση του τέλο πάντων για το για αυτό το οποίο είδαν ήταν δυστυχώ στενάχωρη. Έτσι λοιπόν θέλω να σου πω ότι μόνο με επαφέ, μόνο με γνωριμίε, μόνο συντονισμένα και ακόμα και πριν αποφασίσουμε τη γενική συνέλευση του ΑΣ για την πτώση, προσπάθησα, πήγα να μιλήσω. Ήταν προαποφασισμένο, δεν μπορούσα να μιλήσω ήδη, μου έγινε και επίθεση. Τη θέση εδώ και τέτοια, ε, δεν μπορείς όταν απαξιώνεις ανθρώπους να, να μπορέσεις να, 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 βρεις τη λύση γιατί, γιατί πας χωρίς πλάνο έτσι λοιπόν το κομμάτι του επενδυτή είναι, είναι τεράστια σημασία δεν το κυνήγησε ποτέ ο Άρης δεν πήγε ποτέ ο Άρης σε αυτές τις τέσσερις ευρωπαϊκές που ξέρω εγώ μπορεί να υπάρχουν άλλες δέκα έτσι, αυτές ξέρω εγώ τέσσερις οι οποίε είναι στην Αγγλία και στα νησιά Κέιμαν Υπάρχει και στην Ισπανία γραφείο, το οποίο ασχολείται μόνο με πολλήσει ομάδων για να μπορέσει να έρθουν εδώ ένα ιδιοκτήτη να βάλει τα λεφτά του, αλλά με πλάνο, με τεχνικό διευθυντή, εμπορικό διευθυντή, οικονομικό διευθυντή. Κάποιοι του παρεξήγησαν και αυτό. Εγώ δεν είπα ότι δεν είχαμε πλάνο. Είπα ότι πρέπει να πα σε μια ευρωπαϊκή λογική ανάπτυξη τη ομάδα σου. Αν παρατηρήσει τι κάνει ο Ολυμπιακό τα τελευταία δύο χρόνια, μείωσε τον πάντο του από τα 70 εκατομμύρια στα 40, έκανε γενναίε ποδοσφαιριστών και συμμετέχει από το Champions League. Με πώ το κατόρθωσε αυτό είναι άλλο θέμα. Όλοι συμφωνούμε ότι είμαστε αδικημένοι από, το, από, από αυτή την ιστορία. Δεν διαφωνεί κανένα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί πουλάνε ποδοσφαιριστέ έξω, είτε το είτε το Μανολά, είτε, το είτε, είτε, είτε δεν μα ενδιαφέρει κιόλα, και έχουν έσοδα, συν το Τσάμπερ League, και είναι μια χαρά οικονομικά. Ε, κάποια στιγμή δεν θα έχουν ανάγκη κανένα επενδυτή και θα βγαίνουν μόνοι του. Ε, και εγώ αυτό είχα σαν όνειρο, ο Άρη θα βγαίνει μόνο του, πουλώντα ποδοσφαιριστέ. Δηλαδή, εμεί τον, τον θέλαμε είτε για ένα βραχυπρόθεσμο πλάνο τετραετία να βοηθήσει τη ρευστότητα, να βοηθήσει την επένδυση, να στηθούν τα, οι ακαδημίε, να βγαίνουν τα δικά σου τα παιδιά, να έρχονται και ελπιδοφόρα από όλα τα μέρη του κόσμου αφού αναπτύξει σκάουτερ και αφού δημιουργήσει δίκτυο, γιατί αν δεν δημιουργήσει δίκτυο πανευρωπαϊκά ή παγκόσμιο, μην περιμένει να κάνει αποτέλεσμα. Ε, και απο, να, να αναπτύξει αυτό το πράγμα, να παίζει στην Ευρώπη, να διαφημίζει την πραγμάτιά σου στην Ευρώπη και ζητώ συγγνώμη για του ποδοσφαιριστέ που του λέω να διαφημίζει του σου, να του πουλά, να λένε και καλό λόγο, γιατί έχουμε το φαινόμενο να λένε οι Ισπανοί, οι Βραζιλιάνοι, οι Αργεντζίνοι να μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τον Άρη και δικά μα εδώ Ελληνά και τα λοιπά να μιλάνε με το χειρότερο τρόπο για τον Άρη. Απαράδεκτο. Βέβαια. Yeah. Λοιπόν, ε, επειδή λοιπόν αυτό είναι το, το, το point του επενδυτή, θα, το, θα, κλείσουμε απλά την κουβέντα μα με το τι πρέπει να γίνει σήμερα, αφού απαντήσω άλλε δικέ σου ερωτήσει ή τι θε να κάνει. Όχι, okay, να, να το, πεις πει αυτό, τι πρέπει να γίνει σήμερα. Τι πρέπει να γίνει σήμερα. ναι yeah, βέβαια. Yeah, yeah, yeah. Σήμερα λοιπόν ο Άρης αποφάσισε να πάει στη γάμα αυτή. Μπήκε ένα άνθρωπο ο οποίο με φιλοδοξία, με μεράκι, αριανό από τα γενοφάσκια του, δεν το αφισβητεί κανένα. Έχει δίπλα του και ανθρώπου οι οποίοι και αυτοί ε, βγήκαν από τα τσιμέντα, από την, την ε, αγάπη του για την ομάδα. Έχει ο άνθρωπο και μια οικονομική δύναμη την οποία είπε ότι θα τη ρίξει στην ομάδα κτλ. Αλλά ξέρετε απ' έξω, όταν είσαι απ' έξω και δεν έχει γνώσει το τι συμβαίνει μέσα.